Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Κώστας Γκότζος, Σταύρος και Τζόγλου σε λίγο. Κώστας Αμοθράκης, βογκάει ο. Μπορώ, με έχει πιάσει μέσα. Δεν ξέρω γιατί. Με έχει πιάσει μέσα, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα. Κάθε μέρα. Τι λέω, κάνω κάθε μέρα σκόμα και μια κούπα. Δεν μπορώ, ρε. Γελάει ο κόσμος όλος, όπως καταλαβαίνετε. Τον έχει πιάσει μέσα γιατί σηκώνει κούπες. Δηλαδή, good afternoon. Εμένα η δικιά μου τι έπρεπε να. Good afternoon. Ζεβουσί, Ζιζίου. Τι απ' άλλη γλώσσα να μιλήσω τώρα. Εσείς μιλάτε και 7 γλώσσες ταυτόχρονα. Μπορεί να σα πω να συμμετέχω μαζί σα. Μισό λεπτό, μην ξεχνάμε. Περίμενε λίγο. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, κατσάνα τον έδιρα για αρχή. Να πάει καλά η μέρα. Έτσι, μην ξεκινήσουμε και είμαστε με το Σαμοθράκη δίπλα και δεν τον δέρνω. Λοιπόν, δουλεύει κάποτε στο TV Magic. 2-10-67-25-7-30. Ο Καρατζόγλου αυτό δεν έρχεται, να μην φάει ξύλο. 2-10-67-25-7-30 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Το Viber του σταθμού 693-049-1049. Στείλτε ό,τι θέλετε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, μου άρεσε η ανακοίνωσή σα. Πολύ ωραία, μου άρεσε. Σοβαρά. Ήταν η συνέχεια του διαλόγου έτσι, που είχαν στο ημίχρονο. Καμιά δεκαριά μίλη τη Λίρα 7 εκεί με τον Παπασταθόπουλο, κάτι μου λέει ο Σοκράτης. Μιλάς με τον Σοκράτη. Βέβαια, τι με τον Σοκράτη δεν μιλήσω. Από την αρχαιότητα ακόμα, από τότε μιλούσα. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, μου είπε ότι είχαν πάει εκεί καμιά δεκαριά μετά το 0-1 εκεί στον πάγκο δίπλα και μετά στο ημίχρονο το εξηγούσαν. Τι είναι το 4-4-2, μάλλον τέτοια πρέπει να λέγανε. 4-3-3. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ο Κώστας, καλησπέρα παιδιά. Είδατε που έλεγε για επιστήμονες τότε ο Σαλιαρίς στη θύρα 7. Πολύγλωση. Η φανατική οπαδή του ΟΦΣ. Μήπως η ανακοίνωση πρέπει να μεταφραστεί και στα πορτογαλικά, αφού είναι στα Πορτογάλια. Δεν χρειάζεται την Πορτογάλη, παιδιά. Ναι. Στα Κινέζικα τα γράφει, την Πορτογάλη τα μαθαίνουν, έχουν δικό του δικτύο. Πρώτον και δεύτερον, να ξέρετε, όσοι ό,τι γλώσσα και να γράφανε, έχουν πάρει το μήνυμα οι ποδοσφαιριστές. Οπότε. Ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν τι παρέχει. Δεν διάβαζα. Τι, εγώ απλώς θα σάξω τώρα ο κατέβρα. Τι λέει, ότι παιδιά ξεχάσετε αυτά που ξέρετε. Ότι παιδιά. Υπάρχει δυσαρέσκεια, θα γίνουν αλλαγές, είναι γνωστά λίγο που λέει αυτά. Είπα, σου είπα έξω ποδοσφαιρική συμβουλή. Αν θες, πες την εκεί, σε ποιον, στο Μαρτίν, στο ποιον, στο Μαρινάκη, στο ποιον θέλεις. Εάν θέλει να φτιάξει την ομάδα καινούργια του χρόνου, πρέπει να ξεκινήσετε διώκνοντας όχι αυτά που περισσεύουν. Ο Γκότζος αντί να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό, να ομάδα ο Παναθηναϊκός, ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό το ναι, έχω έτοιμη συνταγή. Εγώ αλλά δεν ακολουθήσουν ως συνήθως. Εδώ ξετουρώσαν κάτι χαμένοι που είχαμε να ζούμε 5 χρόνια και επειδή κάναμε μια νίκη, βγαίνουν και συζητάνε τι έγινε πριν από 30 χρόνια. Τόσο μυαλό έχουν. Εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να διώξετε αυτούς που θεωρείτε καλούς, αλλά που αντικειμενικά του χρόνου δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσετε διώχνοντας τον Βαλμπουένα, τον Ελαραμπή. Και το Φορτούνι. Έτσι, μπράβο. Σοβαρά σας το λέω. Ναι. Αλλιώς δεν θα φτιάξει ομάδα. Αλλιώς. Το θα... λες αυτό τώρα για να φύγουν όλοι αυτοί και να πάρεις εσύ το πρωτάθλημα. Τρελός είσαι, μωρέ. Αλλιώς μέχρι τον. Μέχρι... Θα πάρετε παίκτες, κάποιοι θα είναι και καλοί και μέχρι τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου θα ψάχνεστε ποιοι πρέπει να παίζουν και ποιοι δεν πρέπει να παίζουν. Ο Λαραμπή, όχι. Αν ο Λαραμπή κάτσει με κάνα 300.000 και δέχεται να μπαίνει σαν αλλαγή, ναι. Αλλά δεν θα κάτσει έτσι. Δηλαδή, αν πάνε να δώσετε 1,5-2 εκατομμύρια τώρα σε Βαλμπουενά, σε Λαραμπή. Δεν ξέρω, Φορτούνης αν έχει συμβόλαιο καινούργιο και λοιπά. Κοίταξε να δει. Καταρχάς. Εγώ συλλόγω ποδοσφαιρικά τι πρέπει να κάνει. Τώρα από εκεί πέρα. Αν βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να ανανεώσει τον Βαλμπουενά, προφανώς δεν θα τον ανανεώσει με αυτά τα χρήματα που παίρνει τώρα. Ρε Κώστα, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Εγώ άλλο δεν διαβάζω. Ξέρω, σου λέω. Πες ότι ο Ολυμπιακός ανανεώνει τον Λαραμπή. Πέντε μήνες που τον Λαραμπή και ετοιμάζει να τον δώσει 1,5-2 εκατομμύρια. Ρε φίλε, απλά σου λέω. Μιλάω για τον Βαλμπουενά και μου το γυρίζει τώρα. Θα πάρετε ένα καλό σεντερφόρ. Θα κοιτάξετε να λύσετε το συμβόλαιο του Τικίνιου. Θα πάρετε ένα καλό σεντερφόρ, πολύ καλό σεντερφόρ όμως. Θα δώσετε λεφτά εκεί πέρα. Και θα πείτε και στον αυτόν τον Χασάν Μαρτίν που είχε, έλα πίσω στο αδερφέ να κάθεσαι να μπαίνει αλλαγή γιατί είσαι έτοιμο αυτό που κάνει και να σε έχουμε. Τον καφέ γιατί δεν έχει πάρει. Τον ήπια την ώρα που κατέβαινα. Τον έχισα, τον πέταξε στο παράθυρο μόλι άκουσε ότι προτίμησε στο μέσα το Φορτούνι να καθίσει στο Μίνι Κούπερ με την άλλη τη θεά εκεί, την Κομενάρα. Λοιπόν. 2-10. Καλησπέρα Κωστή. Δες από εσύ, το καταπράσινο το Ρόντο. Βέβαια καταπράσινο το Ρόντο. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου ρε Μαρία. Εγώ σοβαρά στο λέω τώρα. Εγώ δεν έκανα πλάκα πριν. Ποδοσφαιρικά στο μιλάω. Αλλά εντάξει. Στον Παναθηναϊκό είναι εύκολα τα πράγματα ρε παιδιά. Δεν έχει να κάνει ούτε με καλούς ούτε με κακούς παίκτες. Στον Παναθηναϊκό το μόνο που χρειάζεται είναι να βρείτε κανένα 2-3 ακόμα ανθρώπους έντιμους πάνω απ' όλα. Και που να ξέρουν το αντικείμενο, να του βάλετε εκεί κοντά στην ομάδα και από εκεί πέρα πάρτε και κάποιου παίκτε και αφήστε λίγο τον Γιωβάνοβιτς μόνο του να δουλέψει, να κάνει ό,τι κάνει. Δεν είναι. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που ακούω. 5 μεταγραφάρε και 3 πλάτια κάναν. Ποιο θα του βρει τι μεταγραφάρε.
Τέλος πάντων. Ο Γιώργος που έχει κάνει 5 αναπάντητες κλήσεις στο Viber, να σας υπενθυμίσω ότι. Ότι στην έκτη απαντάμε. Μέσω Viber δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μόνο μηνύματα μπορεί να στείλετε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή, 210-67-25-730. Ρε Γκότσο, αφού ο Φορτούνης δεν παίζει, ο Μαρτίνης βάζει τους παίκτες να το χτυπάνε στην προπόνηση να μην παίζει στα μάτς, λέει ένας φίλος. Εγώ τώρα θα σου πω κάτι για τον Φορτούνη. Το παιδί είναι πραγματικά κλάση παίκτη. Έτσι, δεν το συζητάω. Αλλά έχεις τρία δεδομένα. Ότι έχεις ένα παίκτη ο οποίος έχει πάει 2 χιλιάδες, αυτό είναι ατυχία του. Δεν μπορεί να το πάρεις υπόψη σου για να του κόψεις λεφτά ή την καριέρα, οτιδήποτε είσαι. Θα πρέπει να το σεβαστείς και να εξακολουθήσεις να τον αμείβεις και να τον κατάς. Αλλά έχεις ένα παίκτη που πρώτον αποδεδειγμένα. Ο προπονητής σου δεν του είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη για το ρόλο που το ίδιο το παιδί θέλει να παίζει. Και δεύτερον, για ένα ποδοσφαιριστή που στα 8 χρόνια που έχει παίξει τον Ολυμπιακό ουσιαστικά έχει προσφέρει καλά τα δύο. Και δεν ήταν όλα από χέρια του που δεν έχει προσφέρει. Κύριε Σαμοθράκη, λέει ο Γιώργος, φτιάχνω λίστα πρωταθλημάτων. Θρύλο 47, Παναθηναϊκός 20, Μαρίνα. Πόσα, παρακαλώ, πείτε μου πόσα έχει η Μαρίνα Αζέας, τον κύριο Μπούτσο. Πήγαινε στη Μαρίνα Αζέας εκεί πέρα, έχει κάτι καλά μαγαζιά. Υπάρχει και Αζέα επίσης ένα καλό ψωμί, ένα είδος ψωμιού. Πάρε τα όλα μαζί, ανακάτεψέ τα και μπορεί να σου βγουν τα ποσοστά. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλησπέρα σας. Να είσαι Παναθηναϊκός και να βλέπεις τους παίκτες της ομάδας σου να πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια στο Καραϊσκάκης το μείον 21 από την κορυφή. Όχι, έπρεπε να μπουν στα αποδυτήρια στο Καραϊσκάκη και να κλαίνε μαύρο δάκρυ. Είναι διαφορετικό το ότι πανηγυρίζω και καλά κάνω. Και διαφορετικό εξαιτίας μια νίκης να ξεχνάς το τι απαιτήσεις πρέπει να έχεις από μια ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν μερικοί που δεν γεννηθήκαν στα σκαλιά της Λεωφόρου, ούτε έχουν μπλέξει με την τοξικότητα που έχει μπλέξει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, όπως ο Γιωβάνοβιτς για παράδειγμα, και έχουν πιο καθαρό μυαλό και λένε ότι ναι, το χαίρομαι, ναι, έχει χάρηκα που νίκησε, αλλά δεν μπορώ να χαίρομαι συνολικά γιατί δεν είμαι προπονητής στον Πανελλιακό, είμαι στον Παναθηναϊκό. Και είμαι 21 βαθμούς πίσω. Λοιπόν, τόσο απλά και τόσο λογικά. Ψηλά γράμματα για τους Παναθηναϊκούς της σύγχρονης εποχής αυτά. Είναι για κάποιους άλλους Παναθηναϊκούς. Υπάρχουν πολλά μηνύματα, αλλά πάμε, υπάρχει γραμμή. Μην περιμένει ο κόσμος. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλά, ρε παιδιά. Γεια σου, τι κάνετε? Καλά. Με ξυπνήσατε και πρωί-πρωί για να σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, αλλά δώσ' μας στίγμα. Σήμερα που είσαι? Έχουμε χάσει. Πού είσαι, Μπαχάμες, πού είσαι σήμερα? Όχι, όχι, Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Όχι, Νέα Υόρκη. Πες τα καθόλου, μην μου τα λες αλλιώς εδώ. Είσαι Long Island. Εκεί μένω, ρε, τι να κάνω. Ναι, δεν είσαι μέσα, ας πούμε. Δεν είσαι στην Πλέμπα, είσαι στο Long Island. Θύμισε μου λίγο. Φιλέ, Γιώργο, πες μου λίγο το δρόμο. Πώς το λένε το δρόμο που μένει στην οδό? 25 Μαρτίου, τι θες να μάθεις, ρε? Δύο στενά δίπλα, όπως πας δεξιά στρίψη, είναι το σπίτι του Kevin Costner. Παρακάτω είναι όλοι οι celebrity εκεί, είστε μαζεμένοι, ρε φίλε, δεν μπορώ πια. Η celebrity, εγώ δουλεύω σε αυτούς, ρε, υπάλληλος σήμερα. Ρε, άστα ρε υπάλληλος και μου στέλνεις Learjet και μου λες την άλλη την ξεσηκώνεις να τη στείλεις Learjet να την πάρεις. Στην Αμερική. Είδες όμως ότι ξέρει από Learjet. Global είπε. Global, το πιο ακριβού Learjet, δεν είπε Sticker. Όχι. Ξέρει ακριβώς. Ναι, Global, τι τρελός είσαι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα και για το παιχνίδι του προχθεσινό και για αυτά που είπες. Ξέρεις, κούσα ότι εγώ μιλάω για τον Κότσο τώρα, Σαμοθράκη. Ναι, ναι. Και θα τα πούμε και μέσα ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά, Γιώργο, στα ποδοσφαιρικά, να σου πω κάτι. Στα ποδοσφαιρικά μίλαγα σοβαρά εγώ, δεν κάνω πλάκα. Και εγώ θα μιλήσω πολύ σοβαρά. Άκουσε με. Ο Φορτούνης είπε τρία ονόματα. Ναι. Και για τα τρία ονόματα που είπε, εγώ θα τα πω να τα ξέρει. Ο Φορτούνης και ο Μπαλμπουένα, σα αρέσει δεν σα αρέσει. Σα αρέσει δεν σα αρέσει, ακόμα και να μην παίζουν, είναι κεφάλαιο του Ολυμπιακού. Θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και προφανώ θα είναι χρήσιμη. Το θέμα είναι. Τι ρόλο θα. Γιατί άμα φύγει ο Φορτούνης. Όχι, άλλο λέω. Πόσοι θα πέσετε να τον πάρετε. Ποιο θα πάρει. Θα δεις, άλλο σου λέω, ρε, Γιώργο. Το θέμα τι ρόλο θα του έχει στο νέο Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω να φύγουν. Αυτό ισχύει από τον προπονητή που θα το φτιάξει την ομάδα. Ναι, αυτό που θα το χτίσει. Έχει και τον Καρβάλιο, έχει και τον Φορτούνη. Έχει δύο δεκάρια. Έχει δύο δεκάρια. Είχε τον Βαλμπουενά και τον Φορτούνη, έχει τον Καρβάλιο και τον Φορτούνη. Α είναι ο Κώστας καλύτερος από τον Καρβάλιο να παίζει ο Κώστας. Απλά. Συμφωνώ. Εγώ, έτσι συμφωνώ. Άρα πρέπει να ξεκινήσω ότι εγώ. Και ο Ακιμπού. Πρέπει να ξεκινήσω ότι εγώ αυτό. Ότι αυτό το παιδί τον Καρβάλιο ξεκινάω και από τα φιλικά τον βάζω βασικό δεκάρι. Να δω τι γίνεται. Δεν τον βάζω. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα τα βρει ο προπονητής. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Καρβάλιο. Στον προπονητή δίνω συμβουλές εγώ. Κώστα, άκουσε με. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ το οποίο βασίζεται, αυτό το είπα και χθες και δεν το αντιλήφθηκες, ναι, που είναι σε άλλο επίπεδο. Μιλάω για τους υπόλοιπους Ολυμπιακούς που βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Είναι άλλη η ιδιοσυγκρασία που είχαμε εμείς σαν Ολυμπιακοί προ 30 χρόνια, που πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι ή στην Αμουνόσκονη πιο παλιά,
και άλλοι σήμερα. Ο Ολυμπιακός μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Αυτό είναι και αυτό θα παραμείνει. Είναι σε άλλο ευρωπαϊκό. Εχθές έχασε η Άρσεναλ 3-0. Από την Τότεναμ. Το ντέρμπι του Μίσους. Το ντέρμπι του Μίσους. Και έχασε και την, και παίζει και την, και παίζει και την ευρωπαϊκή της θέση. Δεν έχουν βγει στα κάγκελα το Άρσεναλ να βρίσουν να κάνουν, να δείχνουν να φύγει αυτούς. Να φύγει ο Αρκέτα να κάνει εκείνος. Δεν κάνει, δεν. Ρε, αφήστε τα αυτά, ρε. Αυτά τα κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Και όλο το κλαμπ, πάρτε το χαμπάρι. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εσείς που είσαστε κουλουράδες, που πουλάτε στο Καραϊσκάκι κουλούρια, δεν θα βγαίνετε έντυξε την περισσότερη μπάλα από τον Μάρτιν και από τον Ολυμπιακό και από τον Καρινέ. Και εγώ είμαι σαν τους. Δεν ξέρουμε παραπάνω μπάλα από αυτούς, ρε φίλε. Ούτε πλέον είμαστε παραπάνω. Και άλλη δουλειά κάνουμε. Από τον Μαρτίνς. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, να κάνουμε κριτική στην ομάδα μας, ναι, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Σε ένα χρόνο είχα πω ως Ολυμπιακός, ναι. Τι θα πω, ότι είμαι χαρούμενος. Είδα να πηρήσω 8 γκολ του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά δεν αφήνω εγώ, δεν μου κάνει αυτός. Καλά κάνει και να σου κάνει. Ποιος ρώτησε. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που αντιπροσωπεύεις τον Ολυμπιακό, ποιος είσαι. Έχουμε εκατομμύρια φιλάθλους. Εσένα δεν σου κάνει και εμένα που κάνει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ρε παιδιά. Εγώ καταλαβαίνω, καλά. Εσύ Κώστα ακούς. Ναι, βρε, ακούω. Είσαι αλλού. Όχι, ρε, ακούω. Είναι αλλού. Είναι αλλού. Μπράβο. Έχει το, έχει το μυαλό του στο Γιωβάνοβιτς. Τι να τον κάνω. Κοίταξε ο Γιωβάνοβιτς, άκουσε με. Μας πήρε την ταυτότητα του Μάρτης προχτές. Κώστα Σαμοδράκη. Αλήθεια θα λέμε. Για ξανά. Περίμενε, για ξανά πες μου, γιατί δεν καταλαβα. Προχτές ο Γιωβάνοβιτς πήρε την ταυτότητα του Μάρτης. Μα εγώ το είπα στην περιγραφή. Όχι ακριβώς πήρε την ταυτότητα, αλλά ήταν πολύ καλύτερα στημένο, ναι, σε καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιρικά είναι αυτό. Αυτή είναι αλήθεια. Ποδοσφαιρικά μιλάω, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν δεις τα μαρκαρίσματα, αν δεις το πλάνο, αν δεις. Ήταν τόσο σε καλύτερα. Έχει ευθύνες. Έχει. Έχασε ο Μάρτιν μόνο του. Όχι. Έχασε όλη η ομάδα. Ο Μαρινάκης, ο Καρεντόρο, ο Τωροσίδης, ο Μάρτιν, ο Ολυμπιακός. Εμείς που είμαστε δίλαβλοι, όλοι χάσαμε. Κερδίσαμε, όλοι κερδίσαμε, ρε! Πάρτε το χαμπάρι! Ο Ολυμπιακός χτρέγεται από τα παιδιά του. Κάποτε θα γίνει ένα Καβασιάδη. Το θυμάσαι τον Καβασιάδη, κότσο. Καβασιάδη, μεγάλη μορφή. Φοβερό φόρο. Σεντερφόρ, φοβερό. Και τον έφαγε! Ποιος τον έφαγε! Η δύναμη του Ολυμπιακού! Έφυγε ο Χαλάκος από τον Ολυμπιακό, γιατί έφυγε! Έφυγε ο Κυράτος, γιατί έφυγε! Πέστε τα αυτά, ρε! Να τα ακούσουν οι νέοι που δεν ξέρουν τι γίνεται. Έφυγε ο Καραβίτης. Έφυγε ο Πέτρος, πήγε στην ΕΚ. Τα τρία κάπα. Τα καθαρίσατε. Λοιπόν, τα τρία κάπα τα καθαρίσατε μέσα σε ένα βράδυ, ρε. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν αυτή την κρίνια, αυτή την πίχλα. Σίγουρα στεναχωριόμαι και στεναχωριόμαι. Και Κώστα, θέλω να σου πω, Σαμοθράκη, και κάτι εσένα. Ναι. Για ένα θέμα που προκύψε προχτές. Ναι. Έτσι. Ναι. Πρόσεξε, για το θέμα το ότι γυρίζει και σου λέει. Πώς το είπε, μην πετάγεσαι εσύ. Ναι, ναι. Είμαι μαζί σου 100%. Ναι. 150%. Ναι. Για το θέμα όμως ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει αλλιώς, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη τον Πλαταμόνα. Γιατί είσαι ο επαγγελματίας και γιατί ξέρεις. Καταρχάς, άκου Γιώργο, άκου, άκου. Πρώτα απ' όλα, δεν τον έκλεισα εγώ. Και μάλιστα του λέω, λέει ο Λούπος να δεν το βρεις και λέω, κάτσε να λέω, άσε με να μιλήσεις. Του λέω ότι δεν ήσουν στούντιο, δεν το ξέρω. Καταρχάς δεν ήμουν στο στούντιο, ήμουν στο σπίτι, είχα βγει τηλεφωνικά από το σπίτι. Και όταν δεν είσαι στο στούντιο, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις την κατάσταση όπως θέλεις. Λοιπόν, εγώ δεν είπα να τον κλείσουμε καταρχάς, να το ξέρεις. Ο Πάνος, ο Λούπος, λέει, εκνευρίστηκε και λέει να τον κλείσουμε. Λέω, μην τον κλείσετε, αφήστε τον. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το χειριζόμουν, ρε Γιώργο, για πες. Όταν βγαίνει και λέει, εγώ θέλω να μιλήσω με τον Κότσο. Okay. Γιατί να σου πω. Δικαίωμά του να μιλήσει, αλλά δεν μπορεί να σου λέει, μην πετάγεσαι. Όχι. Τι πετάγεσαι, ναι, εσύ, ρε. Εγώ του είπα, μίλα με τον Κότσο. Και μου λέει, μην πετάγεσαι εσύ. Γιατί? Γιατί ήθελε να μας πει, κάποιος τον είχε βάλει, όπως τα λέω, Γιώργο, να μας πει ότι ο Παπασταθόπουλος είναι άχρηστος. Και επειδή ο άλλος δεν μπορεί να βγει να τα πει, έχει βάλει άλλον, λοιπόν. Και εγώ πάω να υποστηρίξω και δεν μπορεί. Σε πιστεύω, άκουσε με κάτι όμως. Ο Αβασταθόπουλος, ναι, αυτό ισχύει για άλλους Ολυμπιακούς που ακούνε. Ναι. Τον τελευταίο τουλάχιστον 3 μήνες έχει κλείσει τα στόματα. Ναι. Άλλο θέμα. Βρίζανε το Μπουχαλάκι. Βρίζανε το Φορτούνι. Να σου πω, πες μου, εγώ που είμαι λάθος δηλαδή και λες να το διαχειριζόμουν αλλιώς. Να σου πω που είσαι λάθος. Σαν δημοσιογράφος, μόνο στον επαγγελματικό στον άνθρωπο σου εξηγήσω πού. Εσύ όμως μου είπε ότι μιλάω και για τον Λούπο. Ακόμα και αν ακούγεται μια κουβέντα που μπορεί να μην του άρεσε ένα μήνυμα. Ναι.
τύπου Αλαζόνας που μπορεί να ισχύει ή μπορεί να μην ισχύει, όπως θέλετε πάντα. Το Λούπο τον είπε Αλαζόνα ο άλλος προχθές. Ο Ιγναντίου τον είπε. Ναι, ο τον είπε μόνο. Εννοούσε να μην έχει αλαζονική στάση. Ναι. Εγώ αυτό επειδή το άκουσα το βίντεο, ναι, το άκουσα την εκπομπή. Λοιπόν, εννοούσε ότι μην έχει αλαζονική στάση από αυτά και κλείνει. Και δεν βρίζει ο Βασίλης άλλωστε. Γιώργο. Σαν προσωπικό. Να τελειώσει, ναι. Παίζει. Ναι. Ωραία. Δεν νομίζω ότι το είπε για να θίξει τον πάνω. Όχι, ρε. Ωραία. Άστο, πες μου εμένα, ναι, πες μου εμένα, ναι, όταν μου λέει μην πετάγεις εσύ. Εγώ λοιπόν τι θέλω από σένα. Ναι. Θέλω να τους αφήνεις να μιλάνε. Και ξέρεις γιατί θέλω να τους γιατί δεν τους αφήνω να μιλάνε. Θα σου άκου, Κώστα, άλλο σου λέει. Άκουσε εμένα. Για να εκτίθονται σου λέει. Και αυτός που βγήκε χτες. Και αυτός που βγήκε χτες που γύρισε να σου πει, ξέρω ότι έχεις μέσα στην ψυχή σου. Και αυτός που βγήκε εκεί να μας πει, να μην σου πω τι βγήκε να μας πει. Ναι. Ο Σπύρος. Ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος. Όχι, Σπύρος, όχι, όχι, το Σπύρο δεν θα τον αφήσω γιατί μου το πάει από εδώ, μου το πάει μέσα από τη Χαλκίδα να μου πει ότι ήταν ναι. Στημένο το παιχνίδι. Δεν θα τον αφήσω. Όμως, θέλω να ξέρεις κάτι. Ναι. Άσους να βγουν στον αέρα, ναι. Άκουσε με. Ναι. Άσους να βγουν στον αέρα. Ναι. Να είσαι σίγουρος ότι ακούμε πολύ Ολυμπιακοί. Ναι. Πολλοί Ολυμπιακοί οι οποίοι έχουν φορέσει και την φανέλα του Ολυμπιακού όταν κάποιοι δεν έχουν δει ούτε το κασκόλ τους. Ναι. Πρόσεξε τι σου λέω. Ναι. Και άσους και θα βγούμε να τους ξεφτυλίσουμε με τον τρόπο μας. Άκου Γιώργο, άκου Γιώργο. Γιατί τσαντίστηκα. Άμα είσαι μάγκας, παίρνεις πάει στον εισαγγελέα, λες με λένε Σαμοθράκη Κώστα και αυτοί οι δύο έχουν στήσει το μάτς. Λοιπόν, επειδή δεν είναι μάγκας αυτός, βγαίνει στο ραδιόφωνο και πετάει λάσπη. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Ναι. Εντάξει. Άμα είσαι μάγκας, πήγαινε στην αστυνομία. Αυτά είναι όμως, να το πω και απλά. Είδες, δεν μου λες κότσε, χθες έβγαλε τον κούγια, άκουσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Θυμάσαι τι σου είπα προχθές στην εκπομπή σου. Ότι πάνε να σώσουν τον Απόλλωνα να ρίξουν το πανετολικό. Και μου λες, δεν το ξέρω, το θυμάσαι. Δεν το ξέρα, ρε, αφού μετά έσκασε το θέμα. Ναι. Και εγώ ρωτάω τώρα, πρόσεξε, θα σε ρωτήσω. Ναι. Θα το πω δημόσια αυτό. Όταν έχεις, γιατί μιλάω για ένα συγκεκριμένο που είχε βγει ο Χάρης και γύρισε και του είπες μη του λέτε για την άλλη εκπομπή, μιλώντας για τον Γεωργίου. Ναι, ναι, ναι. Ο Χάρης είπε με το όνομα. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν όταν ο Ολυμπιακός έκανε την έσταση για την Καλαμαριά, έλεγε ότι δεν έπρεπε να ντρέπεται ο Ολυμπιακός. Ο συγκεκριμένος όταν ο Ολυμπιακός έκανε την έσταση για την Καλαμαριά, το θυμάστε αυτό που πήραν το παιχνίδι. Δεν πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Έβγαλε και έλεγε στο σαγό του ότι δεν πάει τρέπε το Ολυμπιακό. Εγώ δεν πάω, αυτό πρέπει να τρέπε. Λες με το Βάλνερ. Και αντιπρόεδρος. Με την υπόθεση Βάλνερ, λες. Βεβαίως. Ναι, μου αρέσει με το τέτοιο. Ναι, και έβγαλε τότε και έλεγε ότι πρέπει να τρέπε το Ολυμπιακό που κάνει την έσταση να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα που το κάνει η ομάδα του και είναι και μεσοδιοικητικό συμβούλιο, δηλαδή και ο ίδιο, πρόσεξε με, δεν μπορεί να πει το κάνει ο πρόεδρο, είσαι μεσοδιοικητικό συμβούλιο κι εσύ. Το στηρίζει αυτό. Και ρίχνει στο Πανετολικό και εγώ πάω, είναι ηθικό, ρε. Σε αυτό είναι μιλάω, είναι ηθικό. Εσύ λοιπόν δεν δημιουργείς πόλωση, Σαμοθράκη, όταν υπάρχουν εντάξει τα ραδιόφωνα και αυτά να μεταφέρονται και στο γήπεδο. Ρωτώ εγώ. Τι να σου πω, αν δεν υπάρξουν παιδιά, ήρεμη αντικειμενικότητα, να βγαίνει ο καθένα να λέει, εγώ σαν Ολυμπιακό, κοίταξε η ομάδα μου σε αυτά τα θέματα, ο Παναθηναϊκό. Βγήκε, έγραψε ένα άνθρωπο τη Γκούτζου και σου είπα μπράβο Γκούτζου. Ναι. Όχι όμως να μην το πανηγυρίσει, έπρεπε να το πανηγυρίσει πάνω. Προφανώς έπρεπε, είναι δυνατόν. Δεν το συζητάμε. Καλά έκανε και το πανηγύρισε. Φυσικά έκανε. Και να κερδίσει το πανηγυρίσαμε. Φυσικά, άλλη μόνο. Για να σπάσει αυτή η άρρωστη οπαδικότητα. Διότι δυστυχώς υπάρχει άρρωστη οπαδικότητα. Και υπεύθυνη, πολύ κόστα και εσύ όταν έγανε στο ντέρμπι, δεν θέλω να σου πω δημοσιογράφος, είχε οπαδικότητα μέσα στην εφημερίδα σου. Φυσικά είχαν, ναι. Έτσι. Είναι υπεύθυνοι λοιπόν όλοι όσοι δημιουργούν τα. Καταρχήν, ναι, αλλά η οπαδικότητα γενικώ από μόνη δεν είναι κακή. Γιώργο, πρέπει να πάμε σε break, ρε, Γιώργο. Από μόνη τη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Άντε, ρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, επίσης. Επιστρέψαμε, να σας πω, σε κάθε διαδρομή, σε κάθε κίνηση, σε κάθε ανάγκη και αναζήτηση, η ΕΤΕΚΑ είναι δίπλα μας. Με εξασφαλισμένη ποιότητα, σύγχρονη εξυπηρέτηση και τη δύναμη μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας. Είναι εποχή ΕΤΕΚΑ, είναι εδώ. Για να πούμε συγγνώμη, γιατί το παρατραβήξαμε λίγο. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι, ναι. Έχετε δίκιο, το έχουμε πει και με τον Κώστα και με τον Όχι, το τραβήξαμε τώρα με τον Γιώργο. Σταύρο, τι κάνεις, Σταύρο? Γεια σας, κύριε. Συγγνώμη που σε ξεχάσαμε, ρε Σταύρο, αλλά εντάξει. Συγγνώμη, τον ενοχλούμε βασικά. Δεν πειράζει, ζήσε το όνειρό σου για λίγο, δεν πειράζει. Ποιο όνειρο? Να ζήσεις το όνειρο. Ποιο όνειρο, ρε. Ποιο είναι το όνειρο? Ό,τι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ό,τι κέρδισε τον Ολυμπιακό, όνειρο. Με 21 βαθμούς πίσω. Παιδιά, σε λάθος άνθρωπο μιλάτε. Ναι, εντάξει, έχετε άλλους, έχει πρέπει να έχετε κανιά 500 αριά άλλους που μπορείτε να μιλήσετε, εκ των οποίων 130 είναι στην άλλη. Τώρα έχει δίκιο. Που ζουν σε όνειρο τέτοιο. Πιένα, να του το πείτε. Δηλαδή, μην είμαι και κερατά κεταρμένος.
Δεν γίνεται. Τώρα έχει δίκιο Σταύρο. Εσύ είσαι με τους άλλους. Εγώ είμαι με τον Γιωβάνοβιτς. Εγώ είμαι με τον Γιωβάνοβιτς, φίλε. Όχι, εγώ είμαι με τον Γιωβάνοβιτς. Χαίρομαι, πανηγυρίζω, κέρδισα τελείως, αλλά δεν ξεχνάω. Έβλεπα σήμερα ένα αφιέρωμα. Τι? Όχι σήμερα. Ένα παλιό ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ναι. Αρχές έτης. Ναι. Και νικήσε νομίζω ο Παναθηναϊκός 4. Πρέπει να κάνει μια αρχή κιόλας. Ναι. 4-1. Αυτό, μπράβο. Ναι, ναι, που είχε φάει δύο γκολ από το Σαραβάκο ο Καζιμέρσκι. Δεν έχει σημασία το παιχνίδι. Που του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Καζιμέρσκι. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία και έβλεπα ήταν ότι είχε γίνει ρεπορτάζ με τον κόσμο έξω για το τι έλεγε. Άλλες εποχές. Ναι. Πολύ καραμόζα για τον Ολυμπιακό, τον Ταϊφά. Τον Ταϊφά, ναι. Ήταν λίγο πριν παραδώσει τον Κοσκοτά. Και βέβαια, να λέμε ρε Κώστα, άκου να δεις τι λέγανε οι άνθρωποι, ότι ο Βαρδινογιάννης έλεγε τα πάντα. Έτσι λέγανε. Και τα και κάνανε κουμάντο και κάνανε κουμάντο Παρθενογιάννη. Στου Παναθηναϊκού πε τα πλήρω ότι δεν ελέγχαμε τίποτε. Λοιπόν. Πρέπει να αποφασίσει όμω, ελέγχατε ή όχι. Για μένα. Ναι. Θα σου έλεγα τι ελέγχανε και πήραν 4 πρωταθλήματα στα 20. Άρα λοιπόν πρέπει να μου απαντήσει. Ελέγχατε ή όχι, αυτό είναι το θέμα. Ελέγχανε, αλλά όχι με την έννοια του ελέγχου που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 20 την, χρόνια. Ναι, την έννοια του ελέγχου από το δημοτικό. Λοιπόν, ναι. Ρε παιδιά, έχω πιάσει γραμμή. Βασίλαρε από το Γιαννητσοχώρη, οι γραμμές υπάρχουν. Δεν βγάζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Όποιος πάρει, τον βγάζουμε. Έλα, εντάξει, ρε Βασίλη, έλα. Έλα, ρε Βασίλη, τώρα άντε. Πάμε, καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Τι κάνετε? Δεν θα έβγαινα ρε παιδιά γιατί είμαι και ψιλοκακό και όπως εδώ, αλλά άκουσα και τον Γιωργάρα του στείλω χαιρετίσματα. Ναι. Πού είπε ο Κάιλας, Λονδίνο δεν είναι ο είναι, έχει πάει για Αμερική, έχει 5 μέρες που έχει πάει Αμερική. Έχει πάει για Αμερική, λοιπόν. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχει. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στους άλλους Ολυμπιακούς, στον Βασίλη, στον Γιώργο από το Μενίδη, στην καθηγήτρια την κυρία Αναστασία και στους μη Ολυμπιακούς. Στο Μιτσάρα, το φίλο μου και στο κύριο Οικονομάκο. Και αν ξέχασε κανένα να το Μάκη, ξέρασε, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, με το Μάκη δεν θα είχα πρόβλημα. Μου ξέφυγε, είπα και το όνομα. Έλα, εντάξει, τώρα, εντάξει, εγώ αυτό, μην το σνικάς. Όχι, όχι, άκουσε με. Πλάκα έκανε. Ρεκόντζο, ναι. Να σου πω κάτι. Δεν είμαι εμπάθης, έτσι, ναι, ίσα-ίσα. Και έχω πει, τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσε το πρωτάθλημα, τώρα. Βάρα τα βέρτα. Μπορεί ο καθένας να πει, μα αυτό είναι κιόλας. Όταν όμως, και καταρχήν τώρα εγώ διαφωνώ. Είμαι όχι ο πρώτος, και εγώ αν θυμάσαι, είχα πει ως ο Γιωβάνοβιτς, είναι σοβαρός προπονητής. Αλλά εδώ κάνετε το εξής λάθος, έτσι. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τον Γιωβάνοβιτς με τον Μάρτης. Ο Μάρτης τρέχει ένα ραλί 2,5 χρόνια. Εμείς είπαμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακούστε, παιδιά, άλλο αυτό που θες να πεις εσύ και άλλο αυτό που πάμε εμείς. Ναι, θα φτάσεις στο προφανώς παιχνίδι. Θέλουμε τη γνώμη σου και θα την πεις. Λοιπόν, αλλά μην τα βάζεις όλα μαζί. Ρε παιδιά, ναι, εν πάση περιπτώσει θα φτάσω. Θα ακούσεις, θέλω να πω. Λοιπόν, ο Μάρις τρέχει σε ένα ραλί 2,5 χρόνια στο οποίο μπήκε ο ΠΑΟΚ φέτος και είδατε το Ρουμάνο που το λέγανε πριν ένα μήνα, 1,5. Τι λέγανε, τι προπονητάρας και τώρα και τ' άλλο, έχει διαλυθεί. Δεν είναι απλό αυτό, το ξαναπεί ο Οργανισμός Ολυμπιακός. 2,5 χρόνια τώρα θυμόσαστε εκτός από την κλασική, πώς τη λένε αυτή, στη Γάμπα που παθαίνει ο Βαλμπουενά πριν τα Χριστούγεννα. Έχετε δει τίποτα τραυματισμούς και τίποτα σοβαρά. Λοιπόν, δηλαδή με μαεστρικό τρόπο αντιμετωπίζεται το όλο. Η όλη κατάσταση. Λοιπόν, το Γιωβάνοβιτς του χρόνου που θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, τότε θα μπορώ να το συγκρίνω. Ούτε τότε, ας πω κάτι, πιο λάθος κάνουν όλοι. Ούτε τότε. Και δεν μπορεί να συγκριθεί ο Γιωβάνοβιτς του Μαρτίνς για άλλο λόγο. Διότι ο ένας παίρνει μια ομάδα εσωτερική, την οποία έχει καθήκον να την κάνει να ξεπεράσει τον Άρη, τον Πανετολικό, τα Γιάννα, ίσως και την ΑΕΚ. Και ο άλλος έχει μια ομάδα που πρέπει να την κάνει πρωταθλήτρια και να την βάλει στους ομίλους του Champions League. Είναι διαφορετικά καθήκοντα σε άλλο επίπεδο. Αλλιώς θα τον κρίνω. Θα τον κρίνω πιο σοβαρά, έτσι, που θα έχει την ίδια καταπώνηση οι παίκτες. Αν και δεν πιστεύω. Εγώ αυτό που σου είπα είναι πιο γενικό από αυτό που μου λες. Εσύ θες να το πας το πιο λίγο. Αυτό που σου είπα είναι
υπέρ του Μαρτίνς, με την έννοια ότι είναι σε άλλο επίπεδο τα καθήκοντα και η αποστολή του Μαρτίνς και σε άλλο του Γιοβάνοβιτς. Οπότε είναι προφανώς πιο εύκολη σε εισαγωγικά η δουλειά του Γιοβάνοβιτς. Μα ξέχωρα από αυτό, ας πούμε. Είπαμε τώρα αυτά 2,5 χρόνια που τα ξεχνάνε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Τι άλλο ήθελα να πω. Τι είπα, τέλος πάντων. Για τον πρόεδρο, δεν θα πει τίποτα. Πρόεδρο, τι να πω. Α, και γι' αυτό ήθελα, γιατί άκουσα το φίλο μας τον Γεωργίου, έτσι, να, δεν το λέω αλλιώς για να με κλείσεις και δεν θέλω. Εσύ είναι δυνατός, θέλω που σε θέλω να μιλάω μαζί σου. Λοιπόν, εχθές ακούστηκε και είπε με κάποιο, και κάποιο συμφιλάβλος, ας πούμε ότι ήταν και τυχαία ότι βγήκε, που εγώ και δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο ότι έγινε. Και είπε για τον Παστατόπουλο και είπε μεταξύ γύρω και λέει και ο Μαρινάκης στέει. Λοιπόν, αυτό για τους Ολυμπιακάρες, έτσι, και να το... Επειδή εγώ δυσκολεύομαι στα οικονομικά, Κότσο, που είσαι ειδικό σου και θέλω να με βοηθήσεις. Μια λέγε. Να λύσω τα ποδοσφαιρικά, τα έχω λυμμένα. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ τώρα είμαι 60 χρονών, έτσι λέω να φτάσω και τη Ιαπωνέζα να πάω 120. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Μακάρι. Έχουμε 2022. Ναι. Το 2082 που θα πεθάνω συνέπως. Ναι. Έχω 47 τώρα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά 53 προλαβαίνω να τα πάρω, να τα κάνω 100. Ναι, άνετα, τι, για πλάκα. Αρκεί να σε αφήσω ο Μίτσος επάνω από το γαλάτσι. Κάθε 12 παίρνουμε 10. Ναι. Κοίτα, ο Μίτσος λέει 200 ευρώ. Θα πάρει 200 ο Μίτσος. Πώς θα, θα γίνει η μοιρασιά μετά. Η γυάλα μου είναι 100 στάρα εμένα. Του Μίτσου είναι 200 άρα. Εντάξει, μια χαρά είστε. Που τη βρήκε ο μπαγάζας. Μπάς περιπτώσει όταν θα έχω 100 εγώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί με τη συγκρότητα που τα παίρνουμε τώρα, έτσι. Με ναι, λίγο, δεν θα σταματήσει αυτό. Θα είναι πάντα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω, όχι ρε παιδιά, δεν το κάνω έτσι. Λοιπόν. Έγινε. Δεν ξαναπαίρνουμε κανένα πρωτάθλημα, λέω, έτσι. Έτσι. Για το 82 που θα πεθάνω. Έγινε, λοιπόν. Καπετάνιε, καλό μεσημέρι. Καλέ με χάρη. Χάρη, γεια σου. Στελίτσα, Στελίτσα. Εγώ, εδώ είμαι εγώ, εσύ γιατί είσαι εδώ. Όχι, άμα δεν σ' αρέσει, αφού δεν σ' αρέσουν όλα αυτά που λέμε, γιατί κάθεσαι εδώ πέρα και στέλνεις μηνύματα. Πήρε, γύρνα εκεί που θέλεις. Στελίτσα μου. Στελίτσα. Άιντε. Και άμα θέλεις πάρουμε μετά να τα πω και από κοντά. Ξέρεις το τηλέφωνο. Να μας αφήσετε το τηλέφωνο του ο φίλος, να τον ρωτάμε από εδώ και μπρος τι να λέμε. Ας χαλαρώσει λίγο. Για ποιον είναι αυτό τώρα. Θα ψιλοσυμφωνήσω τώρα με τον τέτοιον. Άστα ρε φίλε τώρα. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Λοιπόν. Και γιατί ακούς εδώ πέρα το και στέλνεις μηνύματα, ρε. Άστο ρε, μωρέ, εντάξει, άστο. Πήγαινε γύρνα εκεί που θέλεις. Αλλά εδώ είσαι κάθε μέρα, Καραγκιουζάκο. Το Σάββατο ο Πειραιάς θα καεί, οι υπόλοιποι θα βλέπουν survival, λέει ο Γιάννης ο Πελέκης. Γιατί Σάββατο survival. Σάββατο δεν έχει, ρε Γιάννη. Θα δούνε κάτι άλλο. Αύριο η μεγάλη Νότιχαμ δίνει το πρώτο ημιτελικό στο Brian, στο Brian Mind Layton. Κόντρα στη Sheffield United στις 5 για την άνοδο στην Premier League. Come on Forest, λέει ο Κώστας. Ο Βασίλαρος λέει. Καλά, ρε Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Καραγκιουζάκος ή Στελίτσα? Ναι, και εμένα το γένος μου προξένησε λίγο, αλλά εντάξει, βγαίνει, ναι. Τι. Αφού είναι Στελίτσα, γιατί είπε Καραγκιουζάκο? Έπρεπε να πει Καραγκιουζούλα. Εντάξει, ξέρω εγώ τι λέω. Α, το ξέρει. Σταύρο, α, το ξέρω τι λέω. Θα στο εξηγήσω από κοντά. Υπάρχει ποικιλία αυτή τη στιγμή στα φύλλα. Η χαρά λέει: καλησπέρα κύριε Σαμοθωράκη και κύριο Γκότσο. Με όλο το σεβασμό του ίδιου και του ίδιου βγάζετε το αγαπημένο του κύριο Γκότσο Μίτσο από το γαλάτσι που βρίσκει. Εσύ, χαρά δεν βγάζουμε του ίδιου. Όπω παίρνει τηλέφωνο, τι κάνουμε εμεί επιλογέ. Στο τσεπάκι του έχουμε και του βγάζουμε. Πώ να του βγάλουμε του. Όποιο παίρνει τηλέφωνο, το βγάζουμε. Ο Σπύρος ο Βαγιόπουλος λέει: Σαμό Παναθηναϊκάρα. Σωστό ο Σπύρος, έτσι πε το τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα, σιγά σιγά. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς, βέβαια. Εσείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργο, ταξί, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Τρεις πέφτουν οι γραμμές. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα θέλω να μου πει μια συμβουλή. Είμαι Ολυμπιακός άρρωστος και λατρεύω τον Κότσο. Πρέπει να πάω στον γιατρό. Να πας. 100%. Να πας. Έχω και δικό μου φίλο. Έχουμε και γνωστό γιατρό που τα αναλαμβάνει αυτό. Ωραία, δεύτερον. Ή πας στο ψυχιατρίο ή πας στο Δαφνή κατευθείαν. Άμα θέλεις. Θέλω να πω κάτι που έγινε προχτές. Και δεν ήθελα, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να επεμβαίνω, να λέω το δίκαιο. Ναι. Προχτές ο άνθρωπος που είπε ότι δεν θέλω να μιλάω με το Σαμοθράκη. Όχι, μίλησε ευγενικά, δεν ήταν απότομο. Ναι. Ο Σαμοθράκης τον είπε ρε. Το ρε του Σαμοθράκη δεν το έχει πει κανένας. Δεν επιτρέπεται.
Εγώ δεν είπα ρε. Εγώ είπα ρε από τη στιγμή που μου είπε, πώς μου το είπε. Μην πετάγεσαι. Μην πετάγεσαι εσύ. Ναι. Το ρε, ένα λεπτό. Το δικό μου σε ενοχλεί. Το ότι αυτός μου είπε μην πετάγεσαι εσύ δεν σε ενόχλησε. Ήταν φάλσο, πρέπει να πεις λά. Κοίταξε, είμαι από αυτού που με ενοχλεί και το ρε το δικό σου, ναι, και η ηρωνία του άλλου. Ναι, αλλά τώρα εσύ μίλησες για το ρε το δικό μου, δεν μίλησες για το άλλο. Και για τον άλλον, κάτι λέει. Όχι, δεν είπες για τον άλλον. Πιστεύει. Για μένα λες. Γιατί παρέ. Και τον είπα ρε όταν μου είπε, μην πετάγεις ρε. Εσύ. Εσύ ρε. Δεν σου είπε τίποτα κακό. Δεν μπορούσε να. Δηλαδή, δεν τον έκλεισες εσύ. Αλλά δεν σου είπε και τίποτα κακό για να τον ετούς ρε. Θα μου πει αυτός να μην πετάγομαι εγώ σε μια εκπομπή που συμμετέχουμε και οι τρία άτομα. Γιατί μπορεί ρε φίλε να του έχει κάνει κάτι να τον έχει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και λέω λοιπόν. Και εγώ τώρα, δηλαδή, άμα θέλω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Ωραία. Θα μου πει να δικά σου, δεν θα με αφήσει. Όχι, κάνεις λάθος. Πες ό,τι θέλεις. Πες. Δεν θα ταιριάζει με τα δικά σου. Όχι, πες ό,τι θέλεις. Μου λέει να μιλήσω με τον Κότσο. Ξέρω γιατί θέλει να μιλήσει με τον Κότσο. Για να πει κάτι για τον Παπασταθόπουλο, επειδή εγώ θα αντιδράσω για τον Παπασταθόπουλο. Ο Κότσος δεν το αρέσει ο Παπασταθόπουλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πες ό,τι θέλεις. Αλλά να έχεις βρει έναν τρόπο ωραίο. Και όχι να μου λες μην πετάγεσαι εσύ. Δεν μπορείς να μου λες μην πετάγομαι εγώ. Εγώ ακούω την εκπομπή και τον Κότσο. Ναι. Από τον Σπόρ 24. Ναι. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να βρίσει και να λέει ρε. Εντάξει, εγώ είμαι άλλος χαρακτήρας. Δεν κάνει. Γιατί άμα δεν πάρω εγώ τηλέφωνο, δεν πάρει ο ένας, δεν πάρει ο άλλος. Μια χαρά εκπομπή θα κάνουμε. Θα πιένω εγώ μαζί με τον Κότσο και θα λέμε τα δικά μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και τους μα εδώ πέρα επειδή ο καθένας θέλει να βγάλει τα αποθυμένα του. Εντάξει. Να μην νομίζεις ότι κάνεις και τίποτα δύσκολο. Έλα να το κάνεις εσύ αφού είναι εύκολο. Άνετα, άμα με κολλάς. Σε βλέπω, το καταλαβαίνω. Έλα από εδώ, έλα να την κάνεις την εκπομπή. Να δεις τα μηνύματα και να την κάνεις. Έλα από εδώ. Σε καλά, και εμείς πώς θα ζήσουμε, ρε. Τι κάνεις τώρα. Θα πάσουμε τις δουλειές μας. Έλα από εδώ να την κάνουμε τη Δευτέρα μαζί. Με τόσα αποθράκια ευκαιρία. Έλα. Θα δέχεσαι τη γνώμη ολονών. Ολονών τη γνώμη δέχομαι. Ολονών τη γνώμη δέχομαι. Εκτός από. Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο άλλος και μας λέει επειδή διαφωνούμε. Ότι είμαστε ψεκασμένοι και μην τους ακούς αυτούς. Ποιος το είπε είναι αυτό. Είναι άπαλοι και αυτά. Ποιος το είπε αυτό. Τα λέγανε χτες. Εγώ. Είναι άπαλοι, είναι μυρωδιάδες. Εγώ. Δεν πήγες να πεις όχι. Εγώ. Εσύ δεν τα έλεγες. Όχι εσύ, αλλά δεν είπες όχι σε αυτούς που τα λέγανε. Α, ναι. Ωραία. Όταν εσύ δηλαδή να βγεις κάτι και πεις που δεν αρέσει τους άλλους, πρέπει να επέμβω και να πω όχι. Δεν είναι έτσι. Όχι, αυτό. Πρέπει να κρατάς ισορροπίες. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Να μην αφήνεις τον ένα, ναι. Ωραία. Ωραία. Πάει αυτό το κομμάτι. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό και να μην νομίζεις ότι δεν σε αφήνουμε. Για τον Ολυμπιακό θέλω να ακούσω τη γνώμη του Γκόρτσου. Τι θα έκανε αυτός άμα ήταν πρόεδρος στον Ολυμπιακό τώρα που τελειώνει η σεζόν. Πολύ ωραία. Εγώ είπα πριν. Θα έπαιρνα ένα καλό χαφ, ένα καλό σεντερφόρ, ένα καλό στόπερ. Θα έλεγα στο Βαλμπουενά, στο Φορτούνι. Και στον Ελαραμπή και στους τρεις μαζί, παιδιά, και για τους τρεις μαζί έχω ένα εκατομμύριο. Το θέλετε 300-300 ο καθένας, το θέλετε ένας 500 και 250, παραπάνω δεν δίνω σε αυτές τις ηλικίες και θα παίζετε κανένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό όποτε το χρειάζεται ο Μαρτίνς. Και μετά βλέπαμε, τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Και δύο μπακ τα οποία να είναι, δεν λέω τίποτε φοβερό και τρομερό, ούτε να δώσει 5 εκατομμύρια για μπακ, δύο μπακ που να μπορούν να ξέρουν να κατεβάζουν μπάλα καλά. Τίποτε. Ωραία. Θα μου πεις και κάτι άλλο. Και επίσης δηλαδή, θα κράταγα στον Ολυμπιακό σίγουρα τον Κουντέ, τον Ρατζέλοβιτς. Εγώ θα έφερα πίσω να ξαναδοκίμαζα και τον Μάρκοβιτς. Το Μασούρα. Το Μασούρα στο ρόλο που έχει τον έντιμο αυτό ρόλο. Αλλά Το Μασούρα. Δηλαδή. Τώρα νομίζω αυτός το έχει χάσει το τρένο. Τι να το φέρω μετά από τόσα χρόνια να του ξαναπώ πάλι ξεκίνα από την αρχή. Δεν προλαβαίνει τώρα το παιδί. Και να σου πω κάτι. Θα ξεκίναγες από την αρχή με έναν καινούριο προπονητή ή θα έκανες τον ίδιο προπονητή αλλά εσύ τις μεταγραφές. Αν κουβέντιαζα κάθε μέρα με τον Μαρτίνς και ήξερα τις απόψεις του και τη γνώμη του και το πώς κινείται, θα μπορούσα να απαντήσω. Έτσι δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι από αυτά που κάνει ο Μαρτίνς είναι γιατί κουράστηκε, τι από αυτά που κάνει ο Μαρτίνς είναι γιατί δέχεται πιέσεις ή γιατί έχει ένα περιβάλλον, ας πούμε, το οποίο όλη τη μέρα στα ραδιόφωνα του λέει, αλλιώς και επηρεάζεται. Δηλαδή δεν ξέρω. Αν ήμουν Μαρνάκης, θα έλεγα κάτω από Μαρτίνες, θα μιλάμε μόνο μαζί και γράψεις όλους τους άλλους τα τέτοια σου. Αλλά θα μιλάμε μαζί όμως. Θα μιλάμε μαζί.
Δεν γίνεται να πάρω ένα παίκτη, εγώ ξέρω εγώ 8 εκατομμύρια και εσύ μου λες να το βάλω στο ελληνικό στο για ζέσταμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σου πω τι θα έκανα άμα ήμουν Αλαφούζος. Ναι. Θα κράταγα τον Γιωβάνη 5 χρόνια τουλάχιστον. Καλά, εγώ είπα 10, αλλά εμπάσχετος, ναι. Ναι, εντάξει. Απλώς, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να σε καλά, καλά, μεσημέρι, να σε καλά. Ρε Στελίτσα, μας είπες... Ξέρετε πως, κύριε Σαμοθράκη, ναι, είναι δικό μου όνειρο, ναι, που άλλο καταθέσω, mm, να έχει αρχίσει να σολάρει ο Γκόντζος και να του πω μαζεμένα εγώ αυτό το πώς το πες, μην πετάγεσαι εσύ, ρε. Ναι, ναι. Ναι. Θέλω να το πω αυτό την ώρα. Ναι, ρε φίλε, ναι, 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 δεν είναι ωραίο να ακουστεί αυτό. Να έχει τοποθεί. Έτσι, να λοιπόν. Ρε Στελίτσα, αφού είσαι. Να, Στελίτσα. Να γυρίσει, δηλαδή, να ακούσει άλλο σταθμό, γιατί συνέχει και στέλνει μηνύματα. Άιντε. Τι στέλνει. Γύρνα. Υπάρχει κάτι ερωτικό με τη Στελίτσα, τι γίνεται. είναι το. Κι εγώ σου λέω, Στέλλα στην αγκαλιά μου, έλα. αυτό. Καλησπέρα. Γεια σα. Εγώ είμαι. Εσεί. Εγώ, Σπύρος από το Περιστέρι. Γεια σας, Σπύρο. Ολυμπιακός. Mm. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η καταγωγή, ο Κώστας ξέρει, ο Γότσος. Κοντά στο χωριό του Παγκανίνη, κοντά στον Παρακάτω με η καταγωγή μου. Μάλιστα, καλώς το να. Να κάνω μια ερώτηση και στους δύο. Λέγε. Επειδή παρακολουθώ και τον Παγκανίνη. Στους τρεις είμαστε, είναι και ο Σταύρος. Α, είναι και, ο Σταύρος. Ναι, βέβαια, τι... Εντάξει, έριξε 3 γκολ στον Μπαζιάν, αλλά πρέπει να του μιλάς αυτήν. Ναι, δεν βλέπετε, μόλις σε εμάς βρήκε. Πραγματικά σε εσάς βρήκε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσείς. Δεν τον ακούω καλά το... Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ναι, είναι οριστικό ότι ο Ολυμπιακός πάει στην Κοσμοτέ, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι επίσημο ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Όχι, επίσημο. Αλλά είναι οριστικό πια. Αλλά είναι σχεδόν σίγουρο. Είναι σχεδόν οριστικό. Είπαμε πόσα χρήματα και ποια είναι η διαφορά από την Νόβα ή όχι. Είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά από την Νόβα. Μάλιστα, πάει και αυτό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κόψουμε λίγο το τσιγάρο. Έλατε. Λοιπόν, και μια δεύτερη ερώτηση, αν είσαι καθυστερό και καθυστερό και τη γραμμή. Ναι. Ήθελα τη γνώμη σας και των τριών. Ο Λονγκίνγκ, πώς θα είναι, του Πας Γιάννου, του Μαντοφύλακας. Ναι. Και ο Περέα. Τώρα να απαντήσει και οι τρεις. Άξιζε να παίζουν στον Ολυμπιακό. Και ο Λοντίκιν και ο Περέα. Για τον Λοντίκιν μπορώ να βάλω υπογραφή. Για τον Περέα πρέπει να το δω κανένα χρόνο ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Για τον Λοντίκιν, ο Λοντίκιν παίζει όποια ομάδα θέλει τώρα, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κώστας Θερμοφύλακας. Ο Λοντίκιν είναι καλός θερμοφύλακας, ο άλλος δεν μου κάνει γιατί είναι όλο πέφτει κάτω, γκρινιάζει, διαμαρτύρεται κτλ. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Να τον πάρει άκρη. Ορίστε. Άμα πέφτει κάτω, τον πάρει άκρη. Ορίστε. Όποιος έφτιαξε Ολυμπιακός ο Τζιμπούρ. Ναι. Μήπως μπορέσει ο προπονητής να φτιάξει και αυτό. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε τον Τζιμπούρ. Ξέχασε πώς έφυγε ο Τζιμπούρ. Δεν έφτιαξε. Δεν έφτιαξε ο Τζιμπούρ, εσύ Σπύρο. Δεν φτιάχνουν αυτοί οι χαρακτήρες. Μπαίνει μέσα και παίζει μπάλα. Όλο κολοτούμπε, όλο διαμαρτυρίες, όλο ζητάει πέναλτι, όλο γκριστράει. Όλο... Καλό παίκτη, έτσι. Μην τον αδικήσω. Είναι καλό παίκτη. Αλλά για να είσαι καλό παίκτη, πρέπει να έχει και χαρακτήρα καλό και να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να παίζει μπάλα. Και όχι να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Κατάλαβα. Νομίζω λοιπόν που έχουμε ενδιαφέρον για δική αθλητές, έχω να σα πω. Ότι ο Λοντίκιν έπαιξε στην Ολυμπιακή. Δεν σ' άκουσε, Σταύρο, κουρίζει λίγο γιατί δεν ακούγεται καλά. Τι, ο Λοντίκιν έπαιξε για την ΑΕΚ. Δεν ακούγεται καλά. Ο Λοντίκιν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Αχ, δεν ακούγεται. Ναι, ο Λοντίκιν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σωστό και αυτό. Ο Λοντίκιν έπαιξε στον Ολυμπιακό χωρίς επιτυχία. Φαίνονταν πως είχε τελειώσει η καριέρα. Αλλά στον Μπα Γιάννη ξαναπήρε τα πάνω του. Δεν αποκλείω να είναι μια λύση που θα δει η ΑΕΚ για το καλοκαίρι, αν και εφόσον πουληθεί ο Τσιντώτα ή πουληθεί και ο Αθανασιάδης. Ώστε να έρθει να δει τον Σπάνκοβιτς και Λοντίκιν. Για τον Περέα ήταν ένα θέμα το οποίο έπαιξε και το Γενάρη. Έχει ανθρώπους που τους αρέσει πολύ ο Περέα στην ΑΕΚ. Αυτό που με τρομάζει, να πω την αλήθεια, περισσότερο από αυτά που λέγει ο Κωστή για τα πεσήματα και οτιδήποτε άλλο και το αν έχει διάρκεια, είναι ότι στην ΑΕΚ τον βλέπουν περισσότερο για εξτρέμ και μόνο εξτρέμ δεν είναι αυτό το παιδί. Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ακούστε τώρα, προσέξτε τώρα λοιπόν να δείτε πώς μια κομπή γίνεται ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, Σταύρο, το έχεις καταλάβει ότι έχουν έρθει τα ύστερα του κόσμου. Δηλαδή. Ότι ο Ολυμπιακός λέει δεν θέλω παίχτη γιατί πέφτει κάτω.
Δηλαδή, αν τα ακούσει αυτά, α πούμε, ο Γιανακόπουλο και ο Τζορέφη θα πούνε ντροπή σα, ρε. Εμεί τι ήμασταν, κοροϊδά που πέφταμε. Εμεί που πέφταμε, κοροϊδά ήμασταν. Ή ο Σαραβάκο. Ή ο Σαραβάκο. Δεν ξέρω τώρα, άσε με τραβήξει. Δεν ξέρει. Γιατί είπε Γιανακόπουλο, Σαραβάκο. Ότι θα έλεγε Ολυμπιακό, δεν θέλω παίχτη, γιατί πέφτει κάτω πολύ εύκολα. Επειδή είπε Γιανακόπουλο και κατάλαβα τι λε. Ο Σαραβάκο πώ έπεφτε, ρε. Αλλιώ. Αλλιώ. Ναι, και έπαιρνε τα πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό μην μιλά. Αλλιώ έπαιρνε. Τελείωνε. Αλλιώς. Λοιπόν. Κώστα μου, δεν χρειάζεται να το πει για το Σαραβάκο. Θα έπρεπε να το πει. Θα πρέπει να προβληματίζεται ο Γκότζο από το ρεύμα που έχει στου Ολυμπιακού. Γιατί να προβληματιστώ ναι, αυτό. Όχι, αυτό εντάξει. Είναι σοκαριστικό ρεύμα. Γιατί να προβληματιστώ ρε φίλε από αυτό. Δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να είναι γαλόνι για τον άλλον και τιμή. Γιατί είναι γαλόνι ρε. Γιατί ρε φίλε το να μπορεί να συζητά με ανθρώπου με του οποίου εκ των προτέρων διαφωνεί για κάτι και να. Μπορείς να έχεις επαφή. Για μένα είναι προσόν. Δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει. Άκου να σου πω κάτι. Κοίταξε για να μιλήσουμε σοβαρά, διότι αυτή είναι. Και σοβαρά ναι. Είναι. Αυτό είναι κατάτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν τον υπολογίζουν. Αυτό νομίζω. Όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι δική μου. Δεν σημαίνει ότι όσο πιο. Άκου να σου πω κάτι. Η επαφή ομάδα σημαίνει ότι είναι ακίνδυνη. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Δεν σημαίνει, φίλε, ότι κριτήριο για το πόσο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚτζής ή Ολυμπιακός σωστός. Και φανατικό είσαι, κριτήριο να είναι το μίσος του αντίπαλου σου απέναντί σου. Δεν Κώστα αυτό, φίλε. Είναι λάθος κριτήριο το αν σε αντιπαθεί ο Ολυμπιακός, παναπεί ότι είσαι καλός Παναθηναϊκός. Αν σε αντιπαθεί ο ΑΕΚτζής, παναπεί ότι είσαι καλός Ολυμπιακός. Αυτό είναι κριτήριο, όπως αλλά για κάποιο. Μισό λεπτό, επειδή με ρώτησε Κώστα, άσε να τελειώσω. Σταύρο. Αυτό είναι κριτήριο, αλλά για κάποιου ανθρώπου που οπαδικά είναι σε προνηπιακή ηλικία. Και πνευματικά παλεύουν να ξεφύγουν από την εποχή του Νεάντερταλ. Όπως λέει και ο Σωμοφράκης, μην βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Ναι, δεν αμφισβήτησα την Παναθηναϊκοφροσύνη σου. Όχι, αυτό δεν κατάλαβες καλά. Εγώ σου λέω. Το ρεύμα σου εξήγησα γιατί το θεωρώ προσόν. Είναι σωστό και υγιές, ωστόσο από την άλλη, ναι. Όταν θα κάνω μια κουβέντα με το Σωμοφράκη, εγώ τώρα. Ναι. Μόνο ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αν μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά και αρχίσουμε να λέμε πράγματα, προφανώς ότι κάποια στιγμή θα κοντεραριστούμε. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει αδικηθεί σε κάποια πράγματα τον Ολυμπιακό ή γίνονται πράγματα mm-hmm. που ευνοούν τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας θα μου πει κάτι αντίστοιχο, διαφορετικό ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Σημαίνει ότι υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αντιπαλότητα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Υπάρχει. Όταν λοιπόν σε αντιμετωπίζουν και επειδή εμάς στο παρελθόν ο ΣΑΚ έχει συμβεί ορισμένες χρονιές κακές με Μίκη Μάους και τα λοιπά που εμφανίζονταν στη διοίκησή της, με ενοχλεί όταν θεωρείται συμπαθής η ομάδα και ας μιλήσουν και αυτοί, δεν ασχολείται κανείς μαζί τους. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Ναι, δεν νομίζω λοιπόν, ότι. Δεν νομίζω πάντως ότι αναφέρθηκες σε εκτίμηση σε μένα από κάποιους Ολυμπιακούς λόγω συμπάθειας ή λήψης για την κατάδεια του Παναθηναϊκού, αλλά σε σχέση με το χαρακτήρα μου, το τι λέω και τις απόψεις μου. Γιατί με την ίδια λογική, να στο κάνω και πιο χοντρό για να στο βγάλω το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό Λύκη, οι περισσότεροι ξέρουν ότι παλιά ήμουν αστυγνέ, ότι γενικά είμαι αριστερό κλπ. Οι περισσότεροι από όσου μιλάω και συμπαθιόμαστε είναι και δεξί. Τι πάει να πει αυτό. Ότι ναι, ότι ίσως να μην είμαι τόσο καλά ως αγωνιστής ή συνεπής με την ιδεολογία μου επειδή πέντε δεξί με αγαπάνε. Πάμε γραμμούλα. Δηλαδή είναι λάθος κριτήριο ναι. Να στηρίζεσαι στο πόσο σε μισή ο άλλος. Καλώς ημέρη Κώστα, θα βάλεις τον Πειραιά. Καλώς το να. Γεια σου. Σταύρος είναι από την άλλη γραμμή. Ναι, ο Σταύρος. Γραμμή. Είναι, Σταύρο, κοίταξε να δεις. Ετυχαία βρίζαν τότε στα γήπεδα όλοι του Γιώργου του Βαρδινογιάννη. Δεν έλεγε ο Παναθηναϊκός τίποτα, απλώς έτυχε να έχει προεδρείο η ΕΠΑΕ. Τον πρόεδρο του Απόρρονα, τον πρόεδρο της καλά και οι άλλοι το βρίζανε γιατί έλεγε τα πάντα. Ήταν τυχαίο. Ήταν ναι, άλλο λέω, το βρίζανε. Οι Παναθηναϊκοί γιατί το βρίζανε τότε. Έτσι, τυχαίο ήταν όλα, δεν ήταν κάτι. Όχι ρε, οι Παναθηναϊκοί γιατί το βρίζανε, δεν ξέρω. Οι Παναθηναϊκοί ρε Κώστα, να έχετε βγάλει τα μάτια σας μόνοι σας. Και τον Γιανακόπουλο διώξατε και τους Βαρδιναγενναίους διώξατε, τι να κάνουμε. Ναι. Εμείς φταίμε. Εσείς φταίτε. Λοιπόν, όσον αφορά Κώστα, εμάς υπάρχουν και πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής και αυτοί και ξέρουν τι θα κάνουν, όπως έβγαλε και χθες ανακοίνωση θύρα 7, μάλιστα σε δύο ξένες γλώσσες και στα ελληνικά, ξέρουν τι γίνεται και τι θα γίνει για να πάρει η ομάδα. Η ομάδα έχει κάνει τον κύκλο της. Όσον αφορά τώρα τον προπονητή, ο προπονητής όταν θα κάτσει κάτω αρμόδιος που είναι, θα δει στα 4 χρόνια που είσαι ρε Μάρτης, τι έχεις κάνει. Έχω πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Έχω περάσει τις 3 χρονιές στον επόμενο γύρο, στους ομίλους. Μάλιστα στον έναν είχα μπει σαν δεύτερος, όχι σαν πρωταθλητής. Πέρασα 3 ομάδες. Δεν θα κρυθούν από μία χρονιά ή από μία κακή εμφάνιση.
Έστω και ο Μάρτινς ότι είναι ντεφορμέ τώρα. Δεν ξέρω εγώ, ήθελα να δοκιμάσει κάποια πράγματα, δεν το βρήκαν. Έτσι θα γίνει το σκηνικό. Εμείς τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς, δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι οι κινήσεις που θα γίνουν και από ό,τι δείχνουν όλα αυτό, θα γίνουν κινήσεις και αν θα βγουν έτσι. Γιατί σου λέω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Ουνιοκούρου με 4,5 εκατομμύρια αγορασμένος, ο οποίος δεν είναι ούτε στον πάγκο. Δεν ξέρω, μ' ακούτε. Σε ακούμε, Θανάση, ναι. Άρα από εκεί και πέρα θα δείξει. Ο Ολυμπιακός σίγουρα χρειάζεται για μένα δύο μπακ, τα οποία να βοηθάνε στην επίθεση. Σίγουρα τα χαφ, παίχτη και εξτρέμ. Ναι. Και βλέποντας και κανένας. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει γύρω στα 34 συμβόλαια έτσι, μαζί με τους δανεικούς. Σίγουρα ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν. Δεν γίνεται να δουλέψει κανένας προπονητής με αυτούς. Ναι. Έτσι θα γίνει. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν, δεν μπορεί να ξέρω καλύτερο ποδόσφαιρο εγώ από τον Καρέμπε. Δεν τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, εμείς παίρνουμε, λέμε τη γνώμη μας. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο και προχθές την αφορέθηκα και εγώ με τον Παναθηναϊκό, αλλά τι να κάνουμε. Αύριο θα πάμε στη Φιέστα. Μάλιστα από ό,τι ακούω, δεν θα υπάρχουν και εισιτήρια. Όπως γίνεται. Θα δείξει. Όχι, σίγουρα γιατί είχα ζητήσει άλλα και μου λένε δεν γίνεται να σου δώσουμε άλλα γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Θανασάκη. Να είσαι καλά. Μάξι, με την απάντηση στην ερώτηση που μου κάνει, την έδωσα στο Γκότσο πριν. Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Σταύρο. Εντάξει, break και επιστρέφουμε. Μπορούμε το Σταύρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το CMP Sports School, το μοναδικό μονοθεματικό αθλητικό σχολείο, ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του. Σπούδασε προπονητική, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, personal training, δίπλα στους κορυφαίους. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Λιμιάτης και Κώστας Δάκουλας, μαζί με έμπειρους καθηγητές, σας οδηγούν στην επιτυχία και την επαγγελματική αποκατάσταση. Ο Σταύρος είναι μαζί μας. Σταύρο. Εδώ είμαι. Σταύρο, ο Γιαννακόπουλος που τον έψαχνες. Ναι, έχω και μια απορία ακόμα, γιατί μου γέννησε μια απορία. Που αρχίζουν και προβληματίζουμε στα σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Ρε φίλε, ξέρεις τι έχω πάθει. Θεωρώ έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους, πιο έξυπνους και πιο ωραίους για παρέα, τον Πουλόπουλο του πρωταθλητή. Πώς το λένε, το Σωτήρι. Το Σωτήρι. Ναι. Μήπως δεν είναι normal και υγιές και θα έπρεπε για να είμαι εντάξει σαν άνθρωπος, να μην είμαι κανένα κολόποδο και κανένα πούστης που με αγαπάνε οι αντίπαλοι γιατί κάτι κρύβω, να ξεκινάω να παίρνω πρωινό με τον Νικολογιάννη, να πηγαίνω για καφέ με τον Τσιμπίδα, να τρώω το μεσημέρι με τον Καραγκάνη και να κοιμάμαι το βράδυ αγκαλιά με τον Βασιλαρά για να νιώθω ότι είμαι εντάξει Παναθηναϊκός και κινδυνεύω επειδή συμπαθώ τον Πουλόπουλο σαν παρέα. Θα έπρεπε, πιστεύω, κατά τη γνώμη σου, ή να ανησυχήσω. Δεν τα ξέρω τώρα. Θα έπρεπε να ανησυχήσω. Προφανώς νομίζω ότι δεν είναι λόγος για να ανησυχήσω. Ναι. Ωραία. Έγινε. Κατανοητό. Τέο είναι μεγάλο πόνο. Μεγάλο. Πάμε στον επόμενο. Σου Τέο μου, σε καταλαβαίνω. Πονάς, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Πονάει, ξέρει αυτό. Ξέρει αυτό. Ναι, εγώ είμαι, παιδιά. Ναι, καλησπέρα. Ναι, είμαι ο Δημήτρης από το Κερατσίνη. Γεια σου, Δημήτρη. Για να δώσω το στίγμα μου, εγώ συνήθως παίρνω και λέω στον Γκότζο ότι είμαι αυτός που στην αρχή σου μίλησα για το AstraZeneca που πλακωθήκαμε στο AstraZeneca και δυόμαστε. Λοιπόν, και μιλάω γενικά. Τώρα όμως θέλω να μιλήσω ειδικά από δύο-τρία πράγματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το έχω πει άλλη μια φορά, εγώ γουστάρω να ακούω ας πούμε τον Κιφωνίδη, Ολυμπιακός φανατικός. Ναι. Τον Κιφωνίδη, το Μάκη, το Διώγο. Mm-hmm. Μου αρέσει μάλιστα να μιλάει και για ιστορία. Το Σαμπράκο. Mm-hmm. Λοιπόν, μου σηκώνει τη τρίχα, ας πούμε, τώρα που είπες Βασιλαράς. Κοίτα, τα ονόματα ήταν τυχαία. Απλώς πήρα τέσσερις ρεπόρτερ Παναϊκού για να πω τι εννοούσα. Τυχαία λοιπόν τα λέω κι εγώ. Λοιπόν, να ρωτήσουμε ας πούμε το Σούτο ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, μου αρέσει η ευγένεια του αντίπα. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Το Καραλή τον ακούω ας πούμε φανατικά. Τι σημαίνει ότι δεν είμαι Ολυμπιακός? Όχι βέβαια. Γιατί είπαμε εμείς. Όχι, εγώ έχω κι άλλη απορία. Έχω κι άλλη απορία. Γιατί ας πούμε. Ο Χρήστος Τρακόπουλος για παράδειγμα ή ο Κωνσταβάρας, ο Αβραμίδης έχουν δικαίωμα και θεωρείται προσόν να τους συμπαθούν άνθρωποι από όλες τις ομάδες ανάλογα με το αν συμφωνούν ή όχι με τις απόψεις τους ή αν τους αρέσουν σαν τύποι, ενώ εγώ ας πούμε που ξέρουν τι ομάδα είμαι, ότι είναι το πατάλος, αν τυχόν και με συμπαθείς και πει καλό λόγο κάποιος απαλού, πρέπει να το προβληματιστώ και να το σκέφτομαι, μη τυχόν και δεν είμαι καλός Παναθηναϊκός ή μήπως έχω ξεπουληθεί. Και μήπως έχω ξεπουληθεί και δεν υποστηρίζω. Μισό λεπτό. Μήπως έχω ξεπουληθεί και δεν υποστηρίζω τα δίκια της πράσινης αρμάδας κτλ. Δεν καταλαβαίνω αυτό το τέτοιο. Και επειδή. Συγγνώμη σε κόβω τώρα γιατί έπεσε την περίπτωση.
Και επειδή αυτό ακριβώς το γεγονός, έτσι, στη ζωή μου το έχω πληρώσει πολύ ακριβά. Το έχω πληρώσει επαγγελματικά, το έχω πληρώσει σαν υγεία, το έχω πληρώσει σαν κατάσταση και μέλλον και προοπτική της οικογένειάς μου και των παιδιών μου. Δεν μπορώ τώρα να φτάσω μια ηλικία και να απολογούμε το ποιος με συμπαθεί και το ποιος δεν με συμπαθεί. Να πω μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό και να πω για τον Ολυμπιακό. Μια κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι πληρώνεις. Αυτά που πληρώνεις είναι από τους αντιβαρδινογενικούς. Τρία πλάτια κάτω, δεν πληρώνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ας πούμε σε συμπαθώ ιδιαίτερα και δεν είμαι καθόλου λιγότερο Ολυμπιακός. Ποιους αντιβαρδινογενικούς, μωρέ. Κάτσε να σου πω κάτι τώρα. Ποιους αντιβαρδινογενικούς τώρα. Για να πάρουμε το χώρο μας, ποιοι είναι αντιβαρδινογιάννικοι. Αυτοί που αντρωθήκαν και γίνανε δημοσιογράφοι και κάναν καριέρες στα μέσα του Βαρδινογιάννη. Μα αυτό ακριβώς. Πλάκα κάνουμε αυτό τώρα. Αντιβαρδινογιάννικοι και τρία πλάτια κάτω στο χώρο μας. Στο χώρο μας. 30 χρόνια κάναν καριέρες όλοι στο Μέκα και στο περιοδικό Τριφύλι. Και τώρα μου το παίζουν. Αφήστε με ρε παιδιά. Δεν τα πλησιάσαμε ούτε στην πόρτα όλα αυτά. Άστον, άστον. Είναι εκνευρίσεις. Έχω μαζί σου, κάτσε να πάω στο Σαμοδράκι τώρα. Πήγαινε σε αυτόν, κύριε Τιάντε. Μισό να τον δείρω. Θα πω κάτι. Ναι. Με εκνευρίζει και το λέω με ευγένεια, έτσι, καφιτερβολή να δώσω έμφαση, έτσι. Ναι. Να λέτε ότι σέβομαι, λέει, τη γνώμη του άλλου. Όχι, κυρία μου, δεν σέβομαι καμία γνώμη του άλλου. Δηλαδή, αν θεωρώ ότι είναι αστεία αυτά που μου λένε, δεν τη σέβομαι. Έχει δικαίωμα να την πει τη γνώμη σου. Θα πολεμήσουμε αυτό που λέμε να πει τη γνώμη σου, αλλά δεν μπορούμε κάτι εμένα να τη σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν συμφωνώ μαζί σου, δεν τη σέβομαι τη γνώμη σου. Όχι, είναι ρε φίλε. Τρέπετε, παιδιά, σέβομαι τη γνώμη. Εγώ τη σέβομαι την άποψη του καθενός. Γιατί δεν τη σέβεσαι την άποψη σου, δεν συμφωνώ. Γιατί έχει δικαίωμα. Γιατί ρε, εσύ. Πώς είναι το όνομά σου, Δημήτρη, είπαμε. Δημήτρη. Ρε Δημήτρη, γιατί. Μπορεί να την πει τη γνώμη του. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να τη σεβαστείς. Δεν είπα ότι τη συμφωνώ, είπα τη σέβομαι. Όχι, δεν τη σέβεσαι. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να την πει, να πει ο άλλο ελεύθερη τη γνώμη του, δεν τη σέβεσαι. Και εκείνο τώρα που θέλω να πω, επειδή έβαλε και μία ανακοίνωση, εγώ θεωρώ ότι η φανατική Ολυμπιακή, παραδείγματος χάρη, όπως σε κάθε ομάδα, είναι η καταστροφή στον ομάδα. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, αν μου απαντήσεις. Επειδή λένε, ας πούμε, τώρα θα κάνουμε μεταγραφές και τα λοιπά, η θύρα 7 και τώρα λέω κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Μπορείς να μου πεις, γιατί ξέρω για το 20. Πόσοι Ολυμπιακάρες είναι μέλη και έχουν δώσει το 50 φέτος. Πόσοι Ολυμπιακάρες? Έχουν κάρτα μέλους και έδωσαν το 50, δηλαδή 4 ευρώ το μήνα. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, το 20 ήταν 80.000, τόσο είναι Ολυμπιακοί. Και βγαίνουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν 4 ευρώ το μήνα να πούνε τι μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός και πόσα εκατομμύρια πρέπει να δώσει ο κάθε Μαρινάκης. Και δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη να δώσουν 4 ευρώ το μήνα. Επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να έχει το 20 που ξέρω, 80.000 μέλη, αυτός να έχει 580.000. Ναι. Λοιπόν, και επειδή έχω κάνει και μια συζήτηση και το λέω αυτό και τελειώνω, παιδιά, λένε, ας πούμε, κρίση. Τι κρίση, ρε, παιδιά. 4 ευρώ το μήνα, πλάκα μου κάνει κρίση. Μην πα μία μέρα να πει τον καφέ σου και πλήρωσε το λέω τέχνο Ολυμπιακό, ρε Ολυμπιακάρα, που θέλει και μεταγραφέ. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Για την ένταση. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ο Αλέξανδρος λέει χαιρετισμού και στου τρει παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τραγουδάρα τη Μπέλου. Αλλά θεωρώ πω ο Σαββόπουλο πιο πολύ το χαλάει παρά το διανθίζει. Καλή ιδέα θα ήταν να άλλαζε ύμνο Παναθηναϊκός. Εγώ σαν Ολυμπιακός εκτιμώ τον κύριο Γκότσο. Μου κάνει ίση κριτική. Άκου. Ναι, μωρέ, εντάξει. Αν θέλετε, λέει την άποψή μου, κύριο Γκότσο, φέρεστε σαν να μην είστε Παναθηναϊκός. Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμοθράκη. Προφανώς φαίνεται σαν Παναθηναϊκός. Όχι, εντάξει, Ολυμπιακός είναι. Πιστέψτε με. Σε πιστεύω, φίλε. Μπράβο. Γιατί πρέπει να απολογηθώ σε έναν είμαι Παναθηναϊκός ή όχι. Συγγνώμη, κάτσε. Ποιος είσαι εσύ, κύριε Δημήτρη Μπαρακτάρη, που πρέπει να σου απολογηθώ το τι ομάδα είμαι και αν είμαι σωστά με αυτή την ομάδα ή στο τι τραγούδια ακούω ή στο ποιον κάνω παρέα. Ρε αγόρι μου γλυκό, λέω πέντε πράγματα. Λέω ότι έξω βρέχει. Μπορείς να βγεις και να πεις, αδερφέ, έξω χιονίζει. Τα υπόλοιπα, γιατί πρέπει να απολογηθώ σε εσένα και στον οποιοδήποτε εσένα, στο αν είμαι ή δεν είμαι. Τι σκηνικό είναι αυτό, μπάστε δίνουμε. Υπάρχει καμιά Μακρόν, ίσως καμιά Γιάρος, τους οποίους εκεί που εξορίζουμε αυτούς που δεν είναι σωστοί Παναθηναϊκοί, σωστοί Ολυμπιακοί ή που χαλάνε την Παναθηναϊκοφροσύνη, την Ολυμπιακοφροσύνη, την Αϊκοφροσύνη κλπ. Τι έχουμε βγάλει ξαφνικά εδώ με αφορμή τα ραδιόφωνα και τις κουβέντες με κόσμο? Πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης. Οπαδικής νομιμότητας πιστοποιητικά. Τι ακριβώς ζητάτε να σας δίνουμε εδώ πέρα με αυτό που λέμε? Το αν είμαστε καλοί ή όχι, τι? Άνθρωποι, έντιμοι. Τσογλαναράδες ή αν είμαστε καλοί Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚτζίδες κλπ. Τι ακριβώς θέλετε? Είναι εύκολο να σου μιλήσω και να με νομίζεις ότι είμαι κάποιος φοβερός και τρομερός Παναθηναϊκός.
και αυτό να του πουλήσω. Και εσύ να το αγοράσει σαν χάπατο. Διότι τέτοια θέλετε. Να ενημερώσω τον. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με νοιάζει κιόλα τι νομίζει, αν είμαι καλό. Να ενημερώσω τον προηγούμενο φίλο. 14.907 είναι οι κάρτες μέλου στον Ολυμπιακό και 63.651 οι κάρτες φιλάθλου. Για την απορία που. Τα έχετε μπερδέψει λίγο και δυστυχώς αυτό βοηθάνε και αρκετές συνάδελφοι για τον τρόπο με τον οποίο τα έχετε μπερδέψει. Δυστυχώς. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη για τις μέρες. Εντάξει, περάσαν. Ναι, όχι, εντάξει. Εντάξει. Όχι, το συνεχίζεται. Βέβαια, συνεχίζεται. Λοιπόν, Θοδωρής από Αγρίνιο Αιξής. Καλώς το Θοδωρή. Είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω. Θα ήθελα να μου λύσει μια απορία ο κύριος Γκότζος, επειδή τα λέει έξω από τα δόντια και δεν μασάει τα λόγια. Από μέσα τα λέω, αλλά προς τα έξω βγαίνουν. Ναι, τέλος. Κύριε Γκότζο, ναι. Οι ρεπόρτερ των κάθε ομάδων, ναι, τα παίρνουν κατά κάποιο τρόπο από παίχτες ή από διοικήσεις για να προωθούν τις θέσεις τους? Δεν χρειάζεται να είναι ρεπόρτερ ομάδων. Άμα κάποιος τα παίρνει στη ζωή του γενικά, τα παίρνει και χωρίς να είναι ρεπόρτερ. Όχι. Και το ότι είναι κάποιος ρεπόρτερ ομάδων δεν σημαίνει ντε και καλά ότι τα παίρνει. Δεν μιλάω για όλους. Λέω αν υπάρχουν. Ότι αν υπάρχουν, προφανώς φαντάζομαι, αν υπάρχουν γιατροί που παίρνουν φακελάκια, αν υπάρχουν δικηγόροι που εξαγοράζονται από εγκληματίες. Αν υπάρχουν πολιτικοί που είναι ανέτοιμοι και παίρνουν μίζες, λογικά θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που τα παίρνουν. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση, επειδή ακούστηκε τώρα τις τελευταίες μέρες ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν κάπου ξεφουσκώσει, κάπου οι παίκτες έχουν φτάσει στα όρια τους. Αυτό γιατί συμβαίνει στις ελληνικές ομάδες και στις ξένες, π.χ. τις εγγλέζικες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα? Γιατί έχουμε πολύ λυψές από. Γιατί γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε δημιουργήσει ένα ποδόσφαιρο στο οποίο υπάρχουν λυψές απαιτήσεις από όλους όσους το υπηρετούν και αμείβονται από αυτό. Είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι προπονητές κλπ. Νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα βγάζει πολύ πιο εύκολα το ψωμί του από ό,τι το βγάζει ο συνάδελφός του στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία κλπ. Που έχει και πολλαπλάσεις υποχρεώσεις και σε πολύ πιο ψηλές απαιτήσεις. Δηλαδή είναι εύκολο στην Ελλάδα και όνομα να φτιάξεις γρήγορα και καλά λεφτά να κάνεις. Δεν θα έχεις διάρκεια βέβαια, αλλά αυτό δεν ενοχλεί και κανένα. Μήπως είναι θέμα και ότι δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός? Μα δεν γίνεται, δεν υπάρχει λέξη προγραμματισμός. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι να βγαίνει η εβδομάδα, να βγαίνει ο μήνας, να βγαίνει ο χρόνος. Ακριβώς, ακριβώς θα συμφωνήσω. Και κάτι τελευταίο έτσι γενικώς, για να μην κρατάω και τη γραμμή πολύ. Ο πρόεδρός μας, ο κύριος Μελισσανίδης, μόλις πούλησε το ποσοστό του από τον ΟΠΑΠ, έφωσε γύρω στα 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γενικά δηλαδή πώς θα τις έφωσε. Έτσι ακούστηκε. Εντάξει, ναι. Ας το μεταφέρει ο Σταύρος ή κάποιος, τέλος πάντων. Δεν είναι ντροπή ο πρόεδρος να βάλει στην ομάδα κανένα 30 εκατομμύρια να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα? Δεν θα του λείψουν δηλαδή? Ναι, ξέρω, λοιπόν, εδώ είναι ο Σταύρος, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά. Θα το μεταφέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, μην το πεις και εσύ 30 και τον τρομάξεις, πες 29 να δώσεις. Ο Γιάννης λέει: κύριε, εγώ είμαι μόνο Τσέλσι. Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Γκότζο. Στα περισσότερα θέματα τα λέει μια χαρά. Χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές, φίλε. Άστα να πάνε. Αλλά ρεύμα και στην Γκότζο και στην Τσέλσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ο Νικόλας λέει: θα κλείσουμε τα παράθυρα γιατί έχουμε φοβερό ρεύμα. Έτσι, ναι. Ο Νικόλας λέει: προσωπικά σα θεωρώ κορυφαία. Για σένα, κορυφαία φωνή στο ραδιόφωνο και για πολιτικά. Ρε, βαρεμένος είσαι. Τι πετάγεσαι, ρε. Για σας θεωρώ κορυφαία φωνή στο ραδιόφωνο και για πολιτικά θέματα. Έτσι σου διαβάζω μηνύματα για σένα και με βρίζεις. Γιατί πετάγεσαι εσύ, ρε. Καλησπέρα. Πώς θα πεταχτείς, ρε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Ο Γιούρι. Γεια, Γιούρι. Έλα, Γιούρι. Λοιπόν, όπως το Γιούρι, όπως έχετε καταλάβει, είναι υποκοριστικό. Ναι. Το έχουν βγάλει παλιές παρέες από τη Μητερούλα που είχα. Ναι. Τέλος πάντων. Θέλω σαν ονός, με ονός τώρα, ναι, που βαφτίζω, ναι, τον ένα Κώστα το λέω Σαμ, τον άλλο Κώστα θα το λέω Γκο και έτσι. Τον... Εμένα έτσι και αλλιώς, Σαμ με φωνάζουν πολύ περισσότερο. Ναι, εντάξει, δεν είναι, ναι, επειδή είναι το... Ναι, είναι... Ο Ανατολάκης μου το είχε κολλήσει. Ο Ανατολάκης. Σε έβλεπε ναι, σαν μελλοντικό πρόεδρο της Αμερικής τον έβλεπε, ναι. Ο τρίτος είναι ο Καζ και όταν είναι ο Λούπος είναι ο Λούπ. Ο Λούπ. Απλώς... Θέλω να πω απ' την άλλη ότι μιλάμε, σας ακούω όταν μπορώ,
όπως και πολλοί άλλοι, να ξεχνάμε τα προβλήματά μας και υγείας και οικονομικά και της κοινωνίας μας. Και λέμε ότι εντάξει, δεν θα τις απόψεις μου τις έχω πει, δεν τις ξαναλέω φυσικά. Απλώς το ποδόσφαιρο είναι να διασκεδάζουμε και λίγο και να έχουμε και τις αντιθέσεις μας και τις αντίθετες απόψεις. Και δεν χρειάζεται ούτε εμείς να εκτρεπόμεθα, ούτε κι εσείς βέβαια να θυμώνετε με κάποιον που τέλος πάντων βγαίνει εκτός της γραμμής. Αυτά, τίποτα άλλο. Αυτά έγινε ρε Γιούρη, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Και καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, επίσης. Να είσαι καλά. Τι ωραία πιάτσα που έχουμε φτιάξει, ρε φίλε μου. Ναι. Για κάτσε δηλαδή, γιατί όσο το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Ωραία πιάτσα έχουμε φτιάξει. Μ' αρέσει πάντως που έχουμε και καινούργιους ακροατές. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Σταύρο, πρόσκαλεις κάτι. Εάν πεις 30 χρόνια, ας πούμε, κουράστηκα να λέω πάπα, δεν τρέπεσαι, ας πούμε, εσύ να λες ότι χαίρομαι άμα χάσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αν πεις αυτό, ντροπιάζεις τη δημοσιογραφία. Εάν σε συμπαθούν οι αντίπαλοι της ομάδας και δεν πεις αυτό, ντροπιάζεις πάλι, δεν ξέρω τι ακριβώς ντροπιάζεις. Δεν μπορεί να μας πει κάποιος τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς για να είμαστε OK. Δηλαδή... Όλο αυτό τώρα, συγγνώμη, όλο αυτό τώρα το δέλτιο είναι από αυτό που σου είπα πριν. Από εκεί το έχει πάρει και έχει σολάρει τόση ώρα. Δεν σολάρω, ρε. Δεν σολάρω. Για να καταλάβω, γιατί. Κοπανιαμέντο παίζω. Ποιος σου ήρθε και σου είπε σένα ότι είναι κακό να πανηγυρίζει αν χάσει ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε. Ποιος το είπε. Τι, 30 χρόνια. Ποιος το είπε. Αυτό 30 χρόνια. Δεν άκουγα τίποτα, άλλο. Ήρθε ο Σαμοθράκης και σου είπε, είναι ντροπή σου αυτό που κάνεις. Δεν άκουγα τίποτα άλλο 30 χρόνια και δεν ακούγεται ακόμα. Ότι οπαδικές εφημερίδες κάνουν τη βία. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν τα έλεγε ο κόσμος. Τα έλεγαν συνάδελφοι αυτά στις τηλεοράσεις. Και στα ραδιόφωνα. Θα έλεγα λοιπόν να έχουν και το βάρος της ευθύνης. Δεν μπορεί ούτε εσύ να απολογηθεί για κανέναν άλλον, ούτε όμως αυτό το πράγμα. Καλά, ότι έχω σταματήσει να απολογούμε, έχω σταματήσει στον οποιοδήποτε. Άρα λοιπόν. Καμιά φορά μονάχα στον εαυτό μου, εντάξει, εκεί ναι, γιατί έχω κάνει τις τέτοιες μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Νικόλας λέει: καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Μαρτίνης δεν κάνει για coach την ώρα του αγώνα, κάνει για δεύτερος και για manager. Ο Ολυμπιακός από τα πέτρινα. Όποιος έχει διαφορετική άποψη δεν είναι άσχετος. Απλά θέλουμε Ευρώπη και οι παίκτες και οι ομάδες είναι υπερηκτιμημένα σε όλα. Στην Αγγλία. Αλήθειες. Θυσιάστηκα εγώ τόση ώρα για να την κλειτώσω ο Μαρτίνης. Ακούστε και το. Ασχολείστε με μένα μισή ώρα για να την κλειτώσω ο Μαρτίνης. Ακούστε τώρα το Θεοφίλη. Τα κόλπα του Σαμοθράκη, δεν ξέρω εγώ. Ακούστε το υστερόγραφο. Ναι. Στην Αγγλία έχουμε καλύτερα φάρμακα. Έχουν καλύτερα φάρμακα. Από τι, για ποια νόσο. Τι ξέρω που κολλάει αυτό. Γιατί είναι μερικές νόσεις που στην Αγγλία δεν γιατρεύονται με 7 κιλά φάρμακα, πες του. Μην τους ακούς, Γκότζο, αδερφέ μας, Γιώργος. Πες του εκεί του φίλου στην Αγγλία να σταματήσουν να βάζουν παντόφιλες με κάλτσα και μετά βλέπουμε τι φάρμακα χρειάζονται. Σταύρο, μα σε παρακαλώ. Σταύρο από το. Όχι, εσένα, ρε Σταυράκη. Από την Γερμανία. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να κάτσουν ο Φορτούνη με τον Μαρτίνη να τα βρουν. Λέει καλησπέρα, κύριε Σαμαθράκη. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν κάθονται Μαρτίνη και ο Φορτούνη να βρουν. Δεν γίνεται ένα τέτοιο παίκτη τη κλάση σαν τον Φορτούνη στον πάγκο ή εκτό ομάδα. Χαιρετισμού. Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει λόγο να κάτσουν να τα βρουν. Έχουν βρει και ξέρουν τι γίνεται. Καλησπέρα. Να μην τσακωμένοι. Ναι, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος από Ρώμη, έχω αρκετό καιρό. Έλα, γεια σου ρε Νίκο. Τι έγινε, καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που λέει ο λόγος. Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή, χάσαμε. Εντάξει. Θυμάσαι τη μεγάλη κουβέντα του γεννήματα, Γιώργο, χάσαμε. Όχι, ναι. Δεν ήταν του γεννήματα. Όχι, ήταν δεν ήταν. Το Γιώργο χάσαμε, ποιος το είχε πει? Ο συγχωρεμένος ο... Γιώργο χάσαμε. Και τον γνώριζα κιόλας. Ο Γιώργο Κατσφάρας. Κατσφάρας, όχι. Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Κοίτα ρε. Δεν πειράζει. Αλτσχάιμερ, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τα γεράμε τα. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Επειδή εντάξει, βιώνω το ποδόσφαιρο όχι πλέον μόνο με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και με την ιταλική. Εδώ το βιώνει ο κόσμος τελείως διαφορετικά. Και όλη η οργάνωση είναι τελείως διαφορετική. Να υπενθυμίσω σε όλους αυτούς τους φίλους που τέλος πάντων έχουν πικραθεί, περιμένουν μεγάλες αλλαγές, περιμένουν την απόλυση Μαρτίν και 20 παίκτες εκτός Ολυμπιακού, ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί αυτή τη στιγμή μια τεράστια επένδυση στο χώρο του θεάματος / sport και δεν είναι τόσο απλό να φύγει ένας προπονητής ή να φύγουν 20 παίκτες με τη λογική ότι ο Μαρτίνς, εκτός ότι τα νούμερα τα οποία έχει φέρει και έχει κάνει στον Ολυμπιακό είναι σπουδαία σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο προπονητή, είναι παράλληλα manager ενός ολόκληρου οργανισμού ο οποίος δίνει υπεραξία σε παίκτες, διαχειρίζεται 2-3 διαφορετικές κλίμακες σε ακαδημία και κάνει μια δουλειά πολύπλευρη.
δεν είναι μόνο το αγωνιστικό και το μάτς της Τετάρτης, του Σάββατου και της Κυριακής. Είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές απλοποιούμε τα πάντα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τι επένδυση υπάρχει. Ναι, ο Κουτσόγερος. Τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Ο Αρσένης το έχει πει. Ο Αρσένης το έχει πει. Εδώ μου λένε ο Αρσένης. Ο Αρσένης, ο Αρσένης. Ο Κουτσόγερος. Μπράβο, ρε κόσμο. Ο Αρσένης, ο Αρσένης. Λοιπόν, το λέω αυτό ρε παιδιά γιατί ξέρεις, οι κουβέντες του καφενού είναι ωραίες και απλές. Είναι ωραίες να αφήσεις το καφέ σου με το φίλο σου και να βγάλετε τα αποθυμένα σας. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο θέαμα του κόσμου. Με εκατομμύρια εκατομμυρίων στα πόδια του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ναι. Μην τα απλοποιούμε όλα. Δεν είναι τόσο απλά τα πάντα. Πόσο είναι η προπονητική ομάδα του Μαρτίνς, πόσα άτομα είναι, έχει ο κόσμος υπόψη του. Πόσος κόσμος δουλεύει γύρω από όλο αυτό τον οργανισμό. Πάνω από 15 άτομα, 20. Φαντάσου. Μόνο αυτό λέω. Ναι. Για να μην μιλήσω για όλο το κύκλωμα γύρω από την ομάδα. Ναι. Διατροφολόγους, γυμναστές, επικοινωνιολόγους, marketing directors, μέχρι και αυτοί που βγάζουν τις φανέλες, αυτοί που τυπώνουν τις φανέλες, αυτός που έχει το κελί. Είναι τεράστιο, τεράστιο. Το λέω αυτό γιατί είναι τόσο απλό για κάποιους ανθρώπους να πάρουν και να πούνε «Α, ο Μπουχαλάκης φταίει», «Α, ο Μαρτίνς έχει κλείσει τον κύκλο του». Δεν είναι ρε παιδιά τόσο απλά. Δηλαδή, εάν δεν ήταν ο Μαρτίνς ποιος έπρεπε να είναι. Όποιος και, να έρθει τα ίδια θα ακούει. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί όμως να είναι... Πώς το πω, αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι αντίλογος. Διότι ποτέ όταν λες κάποιον δεν είναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει και έτοιμο. Όχι, δεν το λέω, δεν το θέτω με αυτή τη λογική. Ναι, άλλο, το λέω με. Εντάξει, ότι προφανώς όλα τα υπόλοιπα είναι σωστά και ότι σήμερα το ποδόσφαιρο μπορεί να μας φαίνεται απλό, είναι απλό το ποδόσφαιρο, αλλά επειδή είναι απλό γι' αυτό είναι και δύσκολο και είναι πια ολόκληρη επιστήμη και ειδικά σε μεγάλα κλαμπ. Είναι ομάδες ολόκληρες ανθρώπων που δουλεύουν. Πώς είναι στη φόρμουλα που βλέπουμε 7 τύπους να αλλάζουν τα λάστιχα, άλλοι 5 να κοιτάνε το μικρόφωνο κτλ. Και το ποδόσφαιρο δουλεύει λίγο έτσι κάπως περίπου πια. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Το λέω διότι ισοπεδώνουμε τα πάντα. Τα βάζουμε όλα σε μια λογική πολύ λαϊκή, πολύ επιφανειακή. Χωρίς να βλέπουμε πραγματικά πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Ναι, σωστό είναι. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν δίνω εγώ προσωπικά, σαν Ολυμπιακός, κανένα συγχωροχάρτη στο Μαρτίνς. Αλλά κατανοώ ότι αυτό το οποίο έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια είναι πολύ σπουδαίο. Ίσως το σπουδαίο που έχει κάνει προπονητή στον Ολυμπιακό σήμερα. Και δεν θέλω να τον ξεκατηνιάσω και να τον πετάξω για 2, 3, 5, 10 λάθη. Το οποίο θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι προπονητές θα κάνουν. Δεν υπάρχει προπονητής που πρέπει να τα κάνει. Ναι. Ακριβώς. Μόνο δηλαδή, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει θετικά πράγματα. Προφανώς. Όταν έχεις πάρει 3 από τα θρήματα στα 4 χρόνια, δεν μπορεί να μην έχεις αφήσει θετικά πράγματα. Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό, κύριε Θησαμοθράκη. Μιλάω για τον Τζιμίκα, για τους ανθρώπους που έχει δημιουργήσει υπεραξία, για παίκτες που μπήκαν στον Ολυμπιακό με 100.000 το χρόνο και έχουν πάρει αξία. Μαντί Καμαρά, Σισε και τα λοιπά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και για αυτούς που έπονται. Και για αυτούς που έχουν περάσει από τα χέρια του και αυτή τη στιγμή δουλεύονται. Ωραία. Πάμε γιατί έχουμε break. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο έχουμε Γιουβέντους Λάτσιο. Εδώ γίνεται πανικός. Χίλια μπράβο πάντως σε αυτό που μιλάει από τη Ρώμη. Για αυτά που λέει. Έχει υπάρχει ένα μήνυμα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Γεια. Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Όχι ακριβώς ημίωρο. Το πίσω από το με αυτό είναι το τουρ του Σταύρου. Λοιπόν, του Σταύρου, ποστάρισμα πριν από λίγο στο Facebook Σωτήρη Πουλόπουλου. Αποθέωση. Θερμά συγχαρητήρια στον Κώστα Γκότζο και στο Βαγγέλη Ζορμπά που επανακυκλοφόρησαν ντέρμπι και πράσινη στα περίπτερα. Τις είδα και τις δύο πρωί-πρωί και χάρηκα. Πολλές επιτυχίες με 3 θαυμαστικά. Σταύρο, τι είδες? Σταύρο! Έλα. Έτσι λέω πλόπλος. Κυκλοφόρησε, είδες το πρωί στα περίπτερα ντέρμπι και πρωταθλητή. Ντέρμπι και πράσινη. Το πιασές. Ναι, ντέρμπι και πράσινη είδε. Σταυράκι, το πιασες. Εγώ το πιασα, αλλά ναι. Ναι, μήπως εγώ κάτι δεν πιάνω σωστά. Υποθέτω ότι εννοεί ότι κάποιες εφημερίδες αντικειμενικές κλπ. Λειτουργούν τόσο αντιολυμπιακά και τόσο φιλοπαναθηναϊκά που έχουν πάρει τη θέση του ντέρμπι και της πράσινης που λείπουν από τα. Λοιπόν. Από τα περίπτερα. Έχω πολλά χρόνια να εντρυφήσω σε Πουλόπουλο, οπότε δυσκολεύτηκα να το πιάσω. Ο Παναγιώτης, το διάβασα το μήνυμα 1000 μπράβο. Το φοβερό ξέρει ποιο από τη Ρώμη. Το φοβερό ξέρει ποιο είναι. Ότι γυρνάω σε μετρήσει με ένα ύφο πολύ. Μου λέει εσύ ξαναβγάλει τον ντέρμπι. Μετά κατάλαβε το τρολάρισμα. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα
στο κινητό σας παραγωγή. Έχουμε δώσει 2-10-67-25-730 είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνείτε και 693-049-1049. Στελίτσα, στείλε κι άλλο. Στελίτσα. Στείλε κι άλλο. Στέλνε συνέχεια. Είπε τα λάκια να πάνε να ακούσεις άλλον και στέλνεις μηνύματα εδώ. Αποφάσισε τι θα κάνεις. Μπορεί να ακουστάρει, να τ' αρέσεις, ξέρω εγώ. Αποκλείεται. Γιατί? Δεν έχει τόσο καλό γούστο, εννοείς. Χάρηκες, ε. Τον Κότσο στη Βουλή. Στη Βουλή. Όχι, ρε. Καλά, αυτό, όντως στη Βουλή. Όντως, από αυτούς που, σιγά, σιγά το δύσκολο. Είμαι καλύτερος από αυτούς που είναι στη Βουλή τώρα. Όλους. Καλησπέρα. Οποιοςδήποτε είναι καλύτερος. Σιγά, ο άλλος θες μίλαγε δύο ώρες και έλεγε τι ωραία που θα κάνουμε την Ελλάδα, ξέφραγω αμπέλη και πόσα λεφτά θα πάρουμε που θα τη δώσουμε όλη την Ελλάδα και τι ωραία είναι. Ένιωσα πολύ περήφανος. Γεια σας. Γεια σου Μίχο. Με είδες. Γεια σας. Αλλαγές σήμερα μετά, μετά από αυτά που μου είπες θες. Μετά από αυτά που μου είπες θες, φίλε, κοίτα. Είσοδο. Εδώ και εδώ. Σταυρό. Σταυρό. Ποιος ήρθε? Ο Μίχος. Ο Μίχος. Λοιπόν, ο εξαπορήτων. Α, καλά. Εξαπορήτων της ΑΕΚ. Τι θες να μας πεις? Τι θες να μας πεις? Τι είπες, Σταύρο, τι είπες? Δάσκαλος, δάσκαλος. Όχι, το δάσκαλος το λες τώρα που είναι κοντά σου. Πριν κάτι άλλο είπες. Κλειδώσαμε, είπες, τι είπες. Δάσκαλος ήταν ένας φέδων και είναι φέδων Κωνσταντουδάκης. Α, εντάξει. Σαμοθράκης, συμφωνείς. Ναι, εννοείται. Μου έχει πετάξει γραφομηχανή. Για λέγε το Ναι, και έχουμε κάνει ένα μεταγραφή. Όχι, δεν έχει να κάνει. Βαγγελή, μου έχει πετάξει την γραφομηχανή στο κεφάλι. Καλά, το θέμα σου τη επέτυχε. Και στο Σεφτελή έχει πετάξει, όταν ήταν στο δικέφαλο. Και μετά από λίγο, μετά από μισή ώρα μου λέει πάμε στη Σαρονίδα για βόλεϊ αύριο. Έτσι ήταν ο Φέδων. Ο Πιτσιδόπουλο θυμάστε είχε τραβήξει. Ναι, ναι, ναι. Ή δεν τον είχε προλάβει. Δεν είχε προλάβει. Γιατί στο Στέφανο Λεμονίδη του είχε πετάξει ένα παντελόνι. Και με φοράει στο γραφείο, λέω θα με βρει τώρα, θα γίνει και μου λέει αύριο Σαρονίδα για βόλεϊ. Λοιπόν, Θεός. Να πούμε. Όχι, όχι, όχι. Έκλεισε η μεταγραφή του με προπονητή του Ηρακλή Μεταξά από τον Μπας Γιάννηνα στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε buy out γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 ο Ηρακλής Μεταξάς με τον Μπας Γιάννηνα. Για μένα αποδείχθηκε πιο πετυχημένος από τον Γιαννίκη στον ένα χρόνο. Όχι απλά άξιος διάδοχος, αλλά τα πήγε και καλύτερα από τον Αργύρη Γιαννίκη. Γεια σκιά, εκπήρε τον Αλμέιδα. Το buy out ήταν υψηλότερο. Ο Χριστοβασίλης με τον Μποροβίλο τα βρήκαν σε 100.000. Δεν είναι μικρό ποσό για προπονητή έτσι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή θα πληρώσει ο Αστέρας Τρίπολης. Εντάξει, δεν είναι και πολλά, δεν είναι τεράστιο ποσό. Ναι, ρε φίλε, για τα Γιάννα μια χαρά ποσό. Όταν ο Σάλιακας για παράδειγμα είχε συμβόλαιο 45.000 στον Μπας Γιάννα, καταλαβαίνεις. Anyway, ο Μεταξάς άρα θα είναι αύριο με τον Παναθηναϊκό και την Τρίτη με τον Άρη. Εσύ κάνει θύρα 7, φίλε, έτσι. Τι εννοείς? Για να μιλάς ταυτόχρονα δύο γλώσσες τώρα, μιλάς πρέπει να σε θυράει 7. Έλα τώρα, κάτσε να δώσουμε την είδηση και το σχολιάζει μετά. Λοιπόν, και μην πειράσει το Σαμοθράκη γι' αυτό. Η θύρα 7 μιλάει τρεις γλώσσες και όχι δύο. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, Μεταξάς, τελευταία δύο παιχνίδια, συμφώνησε γιατί ο Ράσταβατς πάει Βοηβοντίνα. Κάποιοι θα πει ποια είναι η Βοηβοντίνα. Ο Σαμοθράκης είναι που αλλιώς και εσύ που είσαι παλιός ξέρουν ότι η Βοηβοντίνα είναι η τρίτη παραδοσιακή δύναμη στην Σερβία μετά τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν. Είναι ένα φλερτ εδώ και δύο μήνες της Βοηβοντίνα με το Ράσταβατς. Για μένα είναι πετυχημένος ο Ράσταβατς, αλλά το τελευταίο δίμηνο υπήρξε φθορά στις σχέσεις του Ράσταβατς με τον Γαλανακόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή του Αστέρα Τρίπολης. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αστέρας Τρίπολης στα play out είναι παρατημένος. Δηλαδή, ναι, όλα αυτά. Αυτό έκλεισε τον deal. Μεταξάς με 100.000 συμφωνία με Χριστοβασίλη πάει η Αστέρα Τρίπολης, Ράσταβατς στην Βοηγοντίνα. Μάλιστα. Χιλιά πολλά από μένα. Περίμενε λίγο, σε θέλει. Περίμενε. Ο Σταύρος σε θέλει. Ο Σταύρος, πάρα ακουστικά. Να σου δώσω κι εγώ επέκταση του ρεπορτάζ. Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις, Σταυράκη. Επέκταση του ρεπορτάζ. Σταυράκη, τι κάνεις. Παιδί μου, Σταύρος, έτσι. 100% δική μου παιδί του Κωνσταντουδάκη, αλλά δική μου επιλογή στον γκολ ως συνεργάτης. Εγώ επέμενα για Σταύρο Καρατζόγλου και ήρθε και με δικαίωση το 1000%. Το αν κάποιοι άλλοι εκεί θέλανε άλλου. Τα λέω σωστά, Σταύρο. Μια χαρά τα λες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θέλω να σου δώσω και μια προέκταση στο ρεπορτάζ. Για ποιο, του Μεταξά. Για αυτά που έλεγες πριν. Για πες. Και για όλα. Ναι, ναι. Ποιος είναι το μεγάλο φαβορί για τον Μπας Γιάννηνα? Ο Γιάννηκης. Εμένα το λες. Εσείς που τον είχατε κάνει και Θεό το Γιάννηκη, ρε φίλε. Εκεί στην ΑΕΚ. Όχι. Α, στην ΑΕΚ, όχι, ναι. Όχι, εσύ. Εντάξει, σωστά, ναι. Το Γιάννηκη βρήκανε αυτοί που είχαν πει και το Μελισανίδη. Πάντως, ένας φίλος ο Κώστας, ο Κωνσταντούλου, λέει στον Μπας ποιος θα πάει, ο Γιάννηκης, και ρωτάει. Ο Κώστας Χριστοδούλου τα ξέρει όλα, μπορούσε να είναι και δημοσιογράφος. Το ξέρω, ναι. Λοιπόν, ο Κώστας δεν τον άφησε. Ο Γιάννηκης Σταύρο, φίλες και φίλοι, δεν έχει πρόταση από άλλη ομάδα. Όσο και αν ψαχτεί. Τι μου λέει, για τα Γιάννα είναι στην ΑΕΚ, θα δουλεύει.
Όχι, αλλά όσο και αν ψαχτεί στη Γερμανία τώρα, στη δεύτερη στην κατηγορία, δεν έχει πρόταση. Κατάλαβες. Πάντως, Βαγγέλη μου, ναι, να σου πω και κάτι άλλο. Μπορεί αύριο το βράδυ, από αυτά που θα γίνουν αύριο το βράδυ, να έχει κάτι άλλο για μένα. Αύριο το βράδυ βοήθησε με λίγο όμως και να βοήθησε λίγο τον κόσμο. Και... έχει τρία μάτσα. Άρης ΑΕΚ, Άρης ΑΕΚ, ναι. Η ΑΕΚ θα κερδίσει αύριο, ναι. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, μπορεί να έχει κάτι άλλο για μένα. Όχι, θα κερδίσει. Εγώ το πιστεύω. Για τον Άρη είναι το γεγονός ότι παίζει με την ΑΕΚ στο Βικελίδης, είναι γεμάτο κτλ. Είναι μειονέκτημα, όχι πλεονέκτημα για το φετινό Άρη. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ΑΕΚ Άρης, ο Παναθηναϊκός σε ΠΑΣ Γιάννενα και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πού θα πάει στον ΠΑΟΚ, πες το ρε Ασταύρο, μιλάμε με... Δεν έχω περισσότερα, δούπλα στον τμίχο, γρήφους. Να σου πω, αυτόν τον πήρατε, θα τον πάρετε. Ποιο να απολύσω. Τον αμυντικό χαφ της Κολών. Τον Μπεναβίδες. Όχι, ο Μπεναβίδες έμεινε στην Ιδιοβετία. Όχι τον Μπεναβίδες ρε φίλε, αυτόν που βγήκε χθες και η ισχύα, τον με το παιδί της Κολών, τον Αλντρεόλ, Ροντρίγκο, όπως τον λένε, ξεχνάω το όνομά του. Παίζουν ποιος είναι. Δεν ξέρω, νομίζω έναν άλλον θέλουν από εκεί, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Καλά, και τον Πινέδα θέλουν, μια χαρά θα ήταν αυτός που είναι στη Θέλτα, παιχτάρα. Φίλε, παίζουν ποιος είναι μασέρ στην Κολών, ξέρεις. Λοιπόν, σας αφήνω, καλή συνέχεια. Είσαι άσχετος, άμα δεν ξέρεις, σήκω φύγε από δέλα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου ρε Μίχο Αλίτη, κάνε μια εκπομπή με τον Κότσο να γουστάρουμε όπως παλιά. Κάτσε ο Ζεσουί. Ναι, ρε Σιμ. Ο Ζεσουί λέει. Παιδιά, λοιπόν, μην ασχολείστε ένα λεπτό. Κάτσε τώρα, επειδή σε βλέπω. Μη στενοχωριέ να ζει. Γιατί να στενοχωριέμαι. Εντάξει, να βρείτε άλλον. Επειδή πήγε μετακλά στο. Στην αστέρα τρίπλα. Παιδιά, μην ασχολείστε με του μα. Κάτσε ρε. Τι να πάρουμε τώρα το Μαρτίνι. Μην ασχολείστε με του μα. Κάνετε ωραία εκπομπή. Κάντε του να μην του αφήνετε να την κάνουν χάλια όπω γουστάρουν αυτοί. Λέει ο Στέλιο. Ρε, δεν κάνει κανεί χάλια. Α του να χτυπιώνται. Δύο-τρει του βλέπω εδώ πέρα. Του έχω σταματήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου ρε φίλε. Μαζί μιλάμε. Μαζί, ναι, ναι, ναι. Κύριε Κότσο, η εκπομπή σας η απογευματινή πώς λέγεται, τι τίτλο έχει? Δεν έχει τίτλο. Να γίνω νονός. Να γίνεις, ναι. Μιτς Μακ, ναι, και Γκέσταρο Καρδερίνης. Ναι. Μιτς Μακ, ας πούμε. Μιτς Μακ, ναι. Μιτς Μακ, πώς λένε αυτό, η μπασκετική Μιτς Μακ. Δεν μπορούμε να πιάσουμε όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Μιτς Μακ. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εκεί ναι, ειδικά δεν μπορεί να πει κανένα κουβέντα, διότι είναι τόσο η σταυρούλα σε αυτά τυπικά. Όποιος παίρνει ακριβώς, δίνει το όνομά του, το τηλεφωνό του και. Ναι, αλλά έχουν προτεραιότητα, μου φαίνεται. Κανένα δεν υπάρχει τότε. Όποιος παίρνει σειρά και βγάζει, δεν υπάρχουν. Μα δεν έχει αναγνώριση. Πού να ξέρει ποιο είναι η κοπέλα. Α, δεν έχει αναγνώριση. Όχι, αλλά δεν ξέρει η κοπέλα. Πού να ξέρει η κοπέλα ποιο είναι ο καθένα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σε σχετικά, ναι, με αυτό που είπατε με τους δημοσιογράφους, κάτι, ας πούμε, κάποιες συζητήσεις γίνονται εκεί. Να πω τη γνώμη μου κι εγώ. Α, τι πείτε, ναι, γιατί όχι. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν οι δημοσιογράφοι της καρδιάς και οι δημοσιογράφοι της τσέπης. Ενίοτε μπορεί να είναι για όλα μαζί, ας πούμε. Σε όλες τις δουλειές έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί? Εγώ συμφωνώ με τον άλλο. Δεν υπάρχουν γιατροί που είναι. Εγώ συμφωνώ με σένα. Δεν, παιδί, δεν υπάρχουν γιατροί που είναι γιατροί της καρδιάς ή γιατροί της τσέπης. Και γελάς μαζί τους, ξέρεις πότε. Ναι. Όταν είναι αλληλοσυγκριόμενα τα συμφέροντα, ναι, ναι, η καρδιά, ναι, και η τσέπη. Της ομάδας της καρδιάς και της ομάδας της τσέπης. Πάντως, ναι, ναι, να σου πω κάτι μεταξύ μας, αδερφέ. Ναι. Δεν έχω δει ποτέ σε αυτή την περιβόητη σύγκρουση καρδιάς και τσέπης να έχει κερδίσει ποτέ η καρδιά τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Έτσι, τα δηλαδή, οπότε δεν νομίζω ότι είναι. Πρέπει να ενισχυθεί η μεταγραφή. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ σκληρό το δίλημα καρδιά τσέπη. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σκληρό δίλημα. Πολύ εύκολο η επιλογή. Ναι, και ειδικά ας πούμε όταν σε κάποιες φάσεις, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κλωτσίσετε λιγάκι. Εγώ θα πω γιατί έχω περάσει από τον χώρο του ποδοσφαίρου κάποτε. Ναι. Τέλος πάντων, ας πούμε, υπήρχαν οι προεδρικοί που λέγαμε δημοσιογράφοι. Ναι. Οι οποίοι τους φώναζε ένας πρόεδρος και του έλεγε, ας πούμε, σε 3-4 άτομα. Ξέρετε, ας πούμε, δεν βλέπουμε τα μπάτζετ μας και την ομάδα να πηγαίνει τόσο καλά φέτος. Υπάρχουν προβλήματα, το ένα τ' άλλο. Προσπαθήστε να μην πέσουν τα βέλη πάνω μου, ας πούμε. Από προσανατολίστε τον κόσμο σε κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Στο εξωγηπαιδικό, στο εξωαγωνιστικό και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για τον κύριο. Γιατί θα έπρεπε να κλωτσίσουμε σε αυτό που είπατε τώρα εμείς? Όχι, γιατί μπορεί να έχετε μια διαφορετική γνώμη. Δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε. Ναι, ναι. Τέτοια φαινόμενα, σιγά μην, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και πολύ ήπια τα είπες, αλλά λογικά όπως σε κάθε τομέα. Δεν μπορούσα να πω διαφορετικά. Όχι, εννοώ ότι όπως σε κάθε τομέα της κοινωνίας μας και της ζωής μας, δεν μπορούσε η δημοσιογράφη να είναι μια νησίδα και μια όαση η οποία θα λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από ό,τι συνολικά η κοινωνία. Συμφωνούμε απόλυτα και σε αυτό. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι και όσον αφορά γενικά τον Ολυμπιακό, εγώ θα μιλήσω λιγάκι ποδοσφαιρικά, ας πούμε τώρα. Αλλά θα το δώσω σε ένα
ατομικό επίπεδο αθλήμα, ας πούμε. Πες ότι είσαι μαραθωνοδρόμος, έτσι. Ξεκινάει το μαραθώνιο και σε μία ώρα, ας πούμε, γυρνάς το κεφάλι πίσω σε μία απόσταση, μία ευθεία 2 χιλιόμετρων, δεν βλέπεις πίσω σου κανέναν. Ναι. Εκεί αρχινά και βάζεις κάποιες σκέψεις, ας πούμε, παιδί μου, να το πάω πιο χαλαρά, μην έχω τη βαμυϊκά, μην χάσω και την πρωτιά, αφού είμαι τόσα χιλιόμετρα μπροστά από τους άλλους, δεν βλέπω τον άλλο από πίσω. Ναι. Και εκεί επέρχεται η αγωνιστική και η πνευματική, έτσι λέγεται, αδράνεια. Α, σου περνάει το μυαλό μα ότι μπορεί να κάνει πονηρό που να έχει κόψει δρόμο το χωράφι και να σου βγει μπροστά. Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Τώρα να το πάω. Ξέρω εγώ γιατί. Black humor, α πούμε. Κάπως έτσι είναι φέτος ο Ολυμπιακός. Όπως θέλουμε να τα πούμε, α πούμε, έτσι αυτή είναι η αδράνεια. Συν της άλλης που λέμε ότι δεν έχει κάνει ένα-δύο χρόνια προετοιμασία και όλα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τώρα ότι κάποιο, α πούμε. Μισό λεπτό να το πει. Μισό λεπτό, ναι, γιατί εγώ δεν ήξερα και τι ομάδα είστε. Ευτυχώς το άκουσα και κατάλαβα, ναι. Ναι, ναι. Μπράβο. Κάπως έτσι έρχεται η πνευματική και αθλητική αδράνεια, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες Ολυμπιακός και κάποιες ομάδες, νομίζω, γνώμη μου είναι, σε όλη τη σεζόν με το να κερδίσουν Ολυμπιακό. Και κάνει καλό αυτό στον Ολυμπιακό. Ξέρετε γιατί. Γιατί πιστεύουν ότι είναι ανταγωνιστικές με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι κάπως και επαγγελματικό το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να του συμφέρει να αισθάνονται οι άλλες ομάδες, αν και είναι 20-25 βαθμούς από πίσω, ότι είναι ανταγωνιστικές, δεν πρέπει. Ναι, μην φτάσουμε όμως εσέ, ότι να πούμε κιόλας ότι τις αφήνει να κερδίζουν για να πιστεύουν ότι είναι κοντά. Να το σπάω. Ορίστε. Γιατί δεν βάζετε, στο ringtone αυτό του Μπούκοβι την ομαδάρα που είναι έτσι πιο. Όχι, αυτό είναι πιο καλύτερα. Α, εντάξει, ναι. Γιατί ακούγεται σαν άλλο και σα πούνε ότι ναι. Ξέρω τώρα, πόλεμη. Τώρα το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός πιστεύω μπήκε καλά μέσα στο παιχνίδι. Στον αγωνιστικό χώρο. Και αφορά και τον κύριο Σταμουθράκη. Ναι, τώρα το λεπτό, μια εγώ να το έχω διαβάσει λάθος. Έκλεβε την μπάλα πανεύκολα. Τυχαίνει και μπαίνει κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ένα γκολ. Και μετά το γυρνάει το σύστημα, ας πούμε, 40-50 ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν άλλαξε εσύ το σύστημα. Δεν άλλαξε σύστημα, δεν έπαιζε 40-50. Πολύ δεν άλλαξε, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ρε παιδί μου, θα το πει στο 20, στο 30, στο 35. Τώρα στο 8 λεπτό πρόλαβε και είχε και ροή το παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό λέω άλλαξε. Μα το δεν ήταν κόντρα στη ροή. Ποιο είναι. Ναι. Το 50 πατάω χορτάρι και το 40 ξαπλώνω χορτάρι. Α, καλά, εντάξει. Δεν το είδες αυτό το φαινόμενο. Το είδα. Είχαν πιεστεί, δηλαδή, περσαριστεί τόσο πολύ από την πίεση. Είστε παραθυναϊκός, να ρωτήσω κάτι. Όχι, άλλο σου λέω. Είχαν περσαριστεί τόσο πολύ από την ασφυκτική πίεση και το pressing του Ολυμπιακού που δεν αντέχανε και καθόντουσαν κάτω να ξεκουραστούν. Δεν θα κάνω εγώ μόνο. Ναι. Δεν νιώθεις κάποια θλίψη όταν βλέπεις την ομάδα σου να πέφτει ένας ποδοσφαιριστής κάτω, να ζητάει να μπει μέσα το φορείο. Ναι. Και μόλις έρχεται το φορείο. Να λες, άστο, μπορώ να περπατήσω και να πηγαίνεις κουτσόνοντας έξω. Πάντως, αυτό για το παιδί που το λες αυτό, πάντως έχει, θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω για το παιδί που το λες αυτό. Και εγώ αυτό λέω. Ότι δηλαδή μείνεις τόσο. Πώς είναι το όνομα σου? Αλέξανδρε, εγώ στην διάρκεια της μετάδοσης είπα αυτό που λες εσύ. Και το σκέφτηκα και το είπα. Αλλά όμως στην πορεία. Αν βλέπατε στην πορεία, κάτσε ένα λεπτό. Στο κοντινό. Ναι, συγγνώμη, sorry. Αλλά όμως στην πορεία μετά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήμουν λάθος. Γιατί είχε πάθει σοβαρή ζημιά το παιδί. Ωραία, μα δεν ήταν ο μόνος. Άλλο αυτό. Κάτω για τον Ιωαννίδη. Ναι, αλλά για τον Ιωαννίδη έπαθε ζημιά το παιδί. Και εγώ δεν το εκτίμησα καλά. Το είδα το παιδί ότι έπαθε ζημιά. Ναι. Αλλά γιατί διώξανε το, πώς το λένε, το φορείο αφού είχε ζημιά ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος είναι που. Και έπρεπε να πέσει μετά ξανά μετά από ένα λεπτό. Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι που δοκιμάζει πάλι τις δυνάμεις του και μετά ξαναπέφτει κάτω. Δεν θα πω και κάτι κακό για την ομάδα μου τώρα. Ναι. Όχι, ρε, μην κάνεις τέτοια. Αυτό το φαινόμενο, εγώ τα λέω όλα. Καλά. Και άμα θες κάνε μου ερωτήσεις, α πούμε αλήθειες. Αυτό το φαινόμενο με τη ομάδα να χάρει 2-0. Να πλακώνουν τα βεγγαλικά, να διακόπτει το παιχνίδι. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει σε μια ομάδα τη στιγμή που προσπαθεί να κάνει κάτι, ίσως να γυρίσει και το σκορ ακόμα. Ναι. Καλά, δεν άναψε. Καταλαβαίνω αν αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το κακό που κάνουν. Πέρα από τα πρόστιμα και αυτά. Εσύ, γιατί ξέρετε, στους προϋπολογισμούς της ομάδας, της κάθε ομάδας, βγαίνει ένα ποσό. Το οποίο ποσό είναι για αυτές τις δουλειές, για τα πρόστιμα. Τα οποία θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί κάθε ομάδα. Τελείως διαφορετικά, ίσως να κάνει πιο ποιοτικό το ρόστερ. Πόσα χρόνια πας γήπεδο, ρε φίλε? Πόσα χρόνια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο? Πόσα χρόνια πας γήπεδο? Επειδή είσαι τύχη ο πατέρας μου και ήταν και αυτός. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα έπρεπε, ναι, να, θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει. 50 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Άναψε μια λαμπάδα. Ναι.
Γιατί τα βεγγαλικά που ανάψανε εκείνη τη στιγμή είχαν συνέχεια. Αλλά ευτυχώς δεν συνέβη η συνέχεια. Ποια τα βεγγαλικά που ανάψανε και κόψαν το παιχνίδι. Είχαν συνέχεια πού δηλαδή. Με το άλαμα των βεγγαλικών θα υπήρχε και συνέχεια. Αλλά προφανώς. Τους έκοψε το ρυθμό, θέλω να μου πει. Ποιο ρυθμό, βάζει το ρυθμό τώρα εδώ. Δεν μιλάμε για ρυθμούς και τέτοια. Ο ρυθμός δεν υπήρχε, ρε φίλε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπήρχε, μπήκε δεν άλλο υπήρχε ρυθμό, μόνο τώρα. Εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι. Είσαι Ολυμπιακό. Το σκεπτικό σου. Ρε φίλε, είσαι Ολυμπιακό, είσαι πρωταθλητή τρία χρόνια. Και μου λε, έχω ρυθμό σε μάτς που δεν έχει κάνει δύο ευκαιρίες να πει αχ. Τι ρυθμό είναι αυτό που δεν σου φτιάχνει ευκαιρίες. Τέλος πάντων, πάμε για να προλάβει. Όχι, ποδοσφαιρικά το λέω, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Να τα πούμε να πάρει κάποιο άλλο. Να σε καλά, να καλό μεσημέρι. Εκεί που κρέμαγαν οι καπεταναίοι τάρματα, κρεμάνε οι γύφτοι τα νταούλια. Επί το ποδοσφαιρικών. Ο Θανάσης Κέτζος, ο φίλος μου. Έχει δίκιο. Το κατάλαβε. Το ξέρω. Ο καθένα βέβαια δεν ξέρω γιατί το λέει. Αλλά για εκείνο που το λέω εγώ, ναι, έχει δίκιο. Μπορεί να μην το λέει αυτό για τον ίδιο λόγο με μένα. Ο Κώστας λέει: Κωστάρα, θέλω να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μάνα που δεν μ' άφησε να γίνω αθλητικογράφος και όχι ο Γκούτζος. Ναι, για το ξέρω, στο δούλευε. Είχατε γίγαντα Βαζέλ. Παιδιά, ναι, μην το πάτε στα λιάκρυ. Το μπάτζε, το αφήσατε να φύγει. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Μίχος έχει δουλειά, ρε παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, ζητάμε συγγνώμη κύριε. Όχι συγγνώμη, προσθέω απλώς. Όχι, όχι, το έχουμε πει με τον Κώστα και τον Πάνο και τον Σταύρο, ότι πρέπει να αφήνουμε ένα τετράλεπτο και να προλαβαίνουν και άλλοι, και δεν το εφαρμόζουν. Είμαι κάποια ηλικία, πρόλαβα τον Κώστα Σαμαθράκη στο ανοιχτό του Μίλωνα, ήταν playmaker, δεν παίζατε. Ναι. Λέει μέχρι στο κουκάκι πρέπει ναι, να είναι. Στο κουκάκι. Συγγνώμη, καθίστε, καθίστε. Για μισό λεπτό. Ποια εποχή ήταν. Καθίστε τώρα να με ειρωνευτεί ο Γκότζος. Περιμένετε. Όχι, δεν κάνω, δεν κάνω. Εγώ ήξερα. Όχι, καλό πλέον με και ήταν. Αλλά εγώ ήξερα ότι έπαιζε μπάλα. Έμαθα από του. Έπαιζε και μπάλα και μπάσκετ. Λάθο κουκάκι. Ήταν πολύ καλύτερο από το σφαίρι. Και χάρμπολ ποτέ έμαθε. Λέγανε οι φίλοι του Κουκακίου ότι ναι. Γιατί ήταν καλού playmaker ναι. Με την παλιά έννοια του playmaker, καθαρός άσος. Και λέγανε ότι ποδόσφαιρο λέει είναι πολύ καλύτερος. Α, πήρες την απάντησή σου. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάρω για ένα θέμα το οποίο για μένα δείχνει ότι εδώ και 30 χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να κάνουμε συμπαράλληλα τη λογική μας, την κρίση μας, να μπορούμε να αξιολογούμε. Ναι. Είπανε προηγουμένως ότι ο Πελάτης έχει δίκιο, είχε πει χθες ένας ακροατής. Εδώ υπάρχει ένας δημόσιος χώρος, η συχνότητα, λέω πράγματα τα πρέπει να τα ακούνε οι ακροατές. Είναι δημόσιος χώρος και γι' αυτό νοικιάζεται από την πολιτεία. Ναι. Και η κανάλι, είσαι ραδιοφωνικός σταθμός. Λοιπόν, ο κάθε δημόσιος χώρος, η άσωση είναι αυτό, η συχνότητα, πρέπει να διατηρείται καθαρός, ναι. Με την ευρία έννοια. Ναι. Όπως και σε ένα μαγάζι δεν μπορεί στο ακριβό στο καλό εστιατόριο του ακριβό να μπει ο άλλος με τη βρεμούδα του Σαγιονάρες και επειδή είναι πέρατς έχει δίκιο ναι. Ή να αρχίσει να βρει στο σερβιτόρο έχει δίκιο ναι. Ίσα ίσα στο ραδιόφωνο που είναι και ένας δημόσιος χώρος θα πρέπει και εύθροπος να μιλάνε να μιλάμε όλοι μας να μιλάμε και γενικά η συμπεριφορά να μην ενοχλεί. Κοιτάξτε, απλά μια μικρή παρένθεση. Είναι αλήθεια ότι και εμείς μερικές φορές με αυτά που ακούμε και τα μηνύματα που βλέπουμε, ναι, ξεφεύγουμε. Έτσι, αλλά. Λέω το ιδέα. Εσύ ξεφεύγεις, εγώ. Το πούμε όλοι μας ότι είναι δημόσιος χώρος. Ναι. Οποιοςδήποτε δημόσιος χώρος, τον ακούς δωρεάν. Πώς πας στο άλσος και αν είσαι υπεύθυνος, δεν αφήσεις τώρα να το βρωμί, θα πετάξεις σκουπίδια. Ναι. Είναι νομίζω δεν πρέπει να σας λένε ότι δεν αφήνει το άλμα. Είναι υποχρέωση αυτού που διαχειρίζεται το δημόσιο χώρο να τον κρατάει καθαρό. Ναι. Και μπράβο σας που το προσπαθείτε. Ανεξάρτητα ενοχλούνται αυτοί που δεν έχουν συνέστηση. Γιατί και για το θέμα που έκανε και τον κύριο Γκόρτσο. Έχουμε πανιόνιους. Καμιά σχέση και με συναισθηματικά μέσα από μικρό παιδί. Ναι. Τον κάθε κύριο Γκόρτσο, ανεξάρτητη ομάδος, ο κόσμος. Αρέσει τον κόσμο γιατί κρατάει, αντέχει, κρατάει τη λογική του και την αξιοπρέπειά του. Ναι. Και έρχεται να δω. Ή φαίνεται ότι το κάνω. Μπορεί κατά βάθο να με κάνω λαβόγια, αλλά να το παριστάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κανένα δεν το ξέρει αυτό. Εμπιστεύεται. Τι φαίνεται. Τι φαίνεται. Αλλά έτυχε και ένα κοινό μου γνωστό, να ξέρει από φοιτητικά. Από κοντά. Χρόνια και ξέρω. Τι με μαρτύρησε. Ναι. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι το επισήμανε πολύ ωραία ο φίλος από τη Ρώμη.
η εποχή τα μέσα έχουν κάπου μηχανοποιήσει τους αθλητές. Δηλαδή, εγώ έχω μάθει και αρχίζω από το μικρό το προσωπικό και το παραλληλίζω. Δηλαδή, ας πιάσουμε τη συμπεριφορά μας στην οικογένεια, σε μια παρέα που καμιά φορά δεν ελέγχεται και ή τα μικρά παιδιά που τα κουμαντάρει ο πατέρας ή η μάνα. Είναι ανθρώπινοι παράγοντες οι ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα τι λεφτά παίρνουν. Βλέπουμε σε αγώνες που παίρνουν εκατομμύρια τι λάθη κάνουν, ναι. και έρχομαι τις ευθύνες σε έναν προπονητή, ο οποίος δεν είναι μόνος του. Έχει δεκάδες συνεργάτες όλων των ειδών. Και λέμε, γιατί έβαλε τον Παπαδόπουλο, ξέρω, τον Αβραάμ. Μα δεν είναι και ατομική ευθύνη. Έχει γίνει συζήτηση και δεν ξέρουμε τις συνθήκες. Βέβαια, είναι ανθρώπινο εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις, να αντιδράς πραγματικά κι αυτά. Αλλά καταντάει παράλογο έναν άνθρωπο σαν τον Μάρτης που έχει δώσει εξετάσεις του, δεν είναι χθεσινός. Και όλος εκτιμάται από όλο το φύλαδο κόσμο ξαφνικά να το βγάζουμε λίγο κι άξιστο. Αυτό καλά κάνετε και αντιστέκεστε, γιατί είναι ενάντια στον παραλογισμό. Και για να κλείσω, άλλο ένα παράδειγμα δημοσιογράφου, σαν κύριο Γκόρτσο, υπάρχουν κι άλλοι, όπως είπε ο κύριος Πουλόπουλος, είναι και ο Νίκος Αμπογιόπουλος. Ο οποίος ήταν στο ΚΚΕ, ευθαρρυνθεί την ιδεολογία του και έχει φανατικούς ακροατές και είναι σεβαστός από δεξιούς ανθρώπους. Μάλιστα. Γιατί νομίζω η λογική και η αξιοπρέπεια εκτιμάται. Και θα ήθελα να κλείσω μια διαπίστωση σε όλα αυτά τα θέματα που ακούμε. Ότι επειδή επί Χούντας ήμουν μαθητής και πρόλαβα δύο χρόνια μεταπολίτευση μαθητής και μετά σε φοιτητής, ότι όλο αυτό. Το κομφούζιο να μην εκτιμούμε λογικά, να μην κρίνουμε λογικά, να μπερδεύουμε οπαδισμό με ήθος και χίλια πράγματα, προέρχονται από το 89 και μετά, που συνέπεσε να πέσει το τείχος του Βερολίνου, δηλαδή να έρθει ο κόσμος ανάποδα με διάλυση με την ξένωση, και τα ιδιωτικά κανάλια και οι ιδιωτικοί σταθμοί που έπρεπε να κάνει σαλάτα. Ωραία. Έγινε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, να σε έχει ο Θεός γερά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε γερό στο μάχη να αντιστέκεστε, γιατί δουλεύετε και σε ένα μπλοκέ περιβάλλον. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Μπλοκέ, αυτό ήταν έκφραση τέτοιο. Βόλε έπαιζες. Όχι, ρε. Δηλαδή, γιατί τα έχω μπερδέψει. Εσύ έπαιζε σίγουρα ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Αυτά τα δύο. Ήξερε χάντμπολ και κολύβηση. Πού χάντμπολ και κολύβηση. Α, μετά έμαθε. Μπάνιο, πότε έμαθε. Ρε θες Μπινελί και να σου ρίξω το κλείσιμο στο φινάλε. Λοιπόν, εσύ Σταύρο δεν έπαιζες τίποτε μικρός. Σταυράκι. Πάει ο Σταύρος. Λοιπόν, και εδώ κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Το και της εβδομάδας. Ακολουθεί overage με το Γκογκαλίδη Χελάκη. Ακολουθεί αγωνιστική αύριο. Θα δούμε. Σαββατοκύριακο έχει αρκετά παιχνίδια. Την ίδια ώρα παίζουν τα μάτσα αύριο όλα. Δεν ξέρω τι. Όχι, ρε γάμο. Έχει Τσέλσι Λίβερπουλ τελικό. Κάτσε, ρε φίλε. Την ίδια ώρα είναι τα μάτσα όλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ρε παιδιά, εσείς έξω. Τα μάτσα αύριο είναι την ίδια ώρα όλα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Όλα, αύριο το βράδυ στις 8 από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πώς θα δω τη φιέστα εγώ του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Δεν μπορώ να αφήσω. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8 θα τα πούμε από το γήπεδο του Καραϊσκάκη και το ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 2 η ώρα, όπως πάντα με τη δική σας παρέα. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.